Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την πρωινή έκδοση οδηγεί με ασφάλεια το BMW 518 Diesel. Αποκτήστε το με 31.900 ευρώ και με δωρεάν προγραμματισμένο σέρβις για 5 χρόνια. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έλπις Γεωργίου. Θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Κυριαρχεί το ζήτημα των ημικρατικών οργανισμών στην ΣΥΤΑ και στην Αρχή Λιμένων. Με τις συντεχνίες θα μιλήσουμε. Όσον αφορά στους δύο αστυνομικούς που έκαναν τον ξυλοδαρμό, ο Γενικός Αγγελέας, το γνωρίζετε από χθες, έχει αποφασίσει να παραπέμψει τους δύο σε απευθείας δίκη στο Κάκουργιο Δικείο. Είτε σήμερα είτε αύριο το αργότερο θα καταρτιστούν τα κατηγορητήρια και θα πάνε στο Κακουργιο Δικείο. Υπάρχουν όμως κάποιες ενστάσεις από μέρους των δικηγόρων. Θα τα ακούσουμε αυτά λίγο μετά τις 8. Λοιπόν, κάνουμε αρχή με τις συντεχνίες της ΣΥΤΑ. Καλημερίζουμε από μέρους της ΣΥΔΙΚ ΕΚΠΕΟ τον Δώρο Θεοδόρου, Πασέτικ, ο κύριος Τριφωνίδης. Καλημέρα και στους δύο, κύριε Τριφωνίδη, κύριε Θεοδόρου. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Δημητρίου της ΣΕΚ. Νομίζω να ξεκινήσω από σας, κύριε Τριφωνίδη, γιατί νομίζω έχετε και ηλυμένη υποχρέωση για να σας αποδεσμεύσω. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, χθες, να μην επαναλάβουμε τα χθεσινά, τα έχουμε ακούσει όλοι μας για τα δύο νομοσχέδια που θα πάνε τέλος του μήνα, για τα εργασιακά σας δικαιώματα, αλλά στο τέλος της ημέρας το δάσος είναι ιδιωτικοποίηση. Το δέντρο, αν μου επιτρέπετε όρος, είναι τα εργασιακά δικαιώματα, κύριε Τριφωνίδη. Τι θα γίνει με αυτό, προχωρούμε κανονικά και το δέχεστε κι εσείς? Σαφέστατα όχι, κύριε Γεωργίου. Χτες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαμε καταδείξει την αναγκαιότητα και την διαφωνία μας να μην πάμε σε ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Υπερθυμίσαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόσο τις δεσμεύσεις του στο πολιτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που ψηφίσει ο κυπριακός λαός, αλλά ταυτόχρονα και τις επιστολές που απίφθινε προσωπικά, όπως θυμάστε, σε όλους τους υπαλλήλους του ημικρατικού. Αλήθεια, τι απάντησε όταν το υπενθυμίσατε αυτή τη δέσμευσή του? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε όπως απαντούν εδώ και δύο χρόνια, κύριε Γεωργίου, ότι είχαν εξαναγκαστεί από την οικονομική κατάσταση, την πολιτική που έχει πέσει, που είχε πέσει στον τόπο μας. Όμως αυτό συζητηθεί και μας τόνισε σαφέστατο ότι είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για να κάνει ιδιωτικοποίησεις. Εμείς παράλληλα του τονίσαμε ότι είμαστε κάθετα εναντίον σε αυτή την πολιτική θέση, η οποία δεν θα είναι εποφελία ούτε του τόπου, ούτε των καταναλωτών, ούτε των υπαλλήλων, και θα φέρει πολλά προβλήματα στον τόπο. Στη συνέχεια μπήκαμε στα θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Εκεί πράγματι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε την ξεκάθαρη θέση για απόλυτη διασφάλιση των συνταγματικών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω από μία διαφορετική σκοπιά το θέμα. Είναι, δηλαδή, αυτά τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα. Η απόλυτη διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστούν αυτά τα δικαιώματα δεν θεωρώ ότι είναι ένα δώρο ή ότι τίποτα ιδιαίτερο από πλευράς της κυβέρνησης. Αλίμονο σε αυτόν τον τόπο, αν μπορούσαμε πραξικοπηματικά ή με άλλον τρόπο, επειδή θέλουμε να προωθήσουμε κάποιες πολιτικές, να καταπατούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Mm-hmm.
Λοιπόν, βάστε μια ανωτελεία, θα επανέλθω να δώσω το λόγο και στο δώρο τον Θεοδόρου. Κύριε Θεοδόρου, λοιπόν, τι λέτε εσείς? Οπωσδήποτε εκφράσαμε την αντίθεση μας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για άλλη μια φορά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε ότι η άποψή μας είναι σεβαστή, αλλά η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση την οποία οπωσδήποτε θα υλοποιήσει, αναφορικά με την επιστολή, την οποία την περιβόητη επιστολή που έστειλε τότε προεκλογικά. Ανάφερε κατά λέξη, γιατί συνήθως θυμούμε και τις λέξεις και τα γράμματα. Είπε όταν κάποιος είναι έξω από τις καταστάσεις, κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζει τόσο καλά. Όταν μπει μέσα στο χώρο, τότε αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, εκφράσαμε την αντίθεση μας. Τώρα, επειδή κάποια μέσα φαίνεται να θέλουν να παρουσιάζουν αρκετά έτσι ρόδινα την κατάσταση την χθεσινή και να παίρνουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες τους βολεύουν και ακούγονται καλύτερα, να πούμε κάποιες πραγματικότητες. Με τον πρόεδρο υπήρχε σύγκληση σε 2-3 θέματα. Ναι, όπως για παράδειγμα συμφώνησε στην απέτηση μας να δημιουργηθούν νομοσχέδια για ό,τι αφορά τα εργασιακά και να καταλήξουν στη Βουλή για ψήφιση την ίδια μέρα με το νομοσχέδιο που αφορά στη δημιουργία της νέας εταιρείας. Αυτό είναι το ένα το οποίο συμφωνήσαμε. Υπήρχε ακόμα ένα σημείο, μια αλλαγή που πρέπει να γίνει για κάποια στρέβλωση που έγινε με νομοθεσία του 2012 για αυτούς που είναι κάτω των 45. Αυτόν υποσχέθηκε ότι θα διορθωθεί, όπως επίσης και για τη μονιμότητα των υπαλλήλων, που έτσι για γιος η μονιμότητα καλύπτεται συνταγματικά. Το επίμαχο θέμα όμως της επιλογής που θα έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν θα καταλήξουν στον ιδιώτη με ιδιωτικά συμβόλαια ή δεν θα αποχωρήσουν με θελούσιο πακέτο, που λέει ότι θα αποσπαστούν στην κυβέρνηση, γι' αυτό εμείς εκφράζαμε άλλη μια φορά και αρκετές φορές μάλλον χτες στην χτεσινή συνεδρία που είχαμε με τον πρόεδρο, συνάντηση, είχαμε πει ότι διαφωνούμε και εξακολουθούμε να διαφωνούμε. Εμείς θεωρούμε ότι το να αποσπαστούν στην δημόσια υπηρεσία ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων, το θεωρούμε μη υλοποιήσιμο. Αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και στο κράτος. Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και εσωτερικά, διοικητικά, στη δημόσια υπηρεσία. Εμείς ξαναζητήσαμε από τον πρόεδρο την επιλογή της μαζικής μίσθωσης. Δηλαδή να αναλάβει και ο επενδυτής έναν κόστος από το μισθολόγιο των υπαλλήλων, όπως έγινε και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Υπάρχουν γραμμένα κάτω παραδείγματα που έγιναν σε μεγάλες χώρες. Μέχρι σήμερα και στη Γαλλία και στη Γερμανία υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στους ιδιωτικούς πλέον τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και το μισθολόγιο τους καταβάλλεται από τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης ανάλαβε κάποιες υποχρεώσεις, δεν έπαιρνε μόνο τα κέρδη ο ιδιώτης. Να βάλουμε, κύριε Θεοδόρου, να βάλουμε στην κουβέντα και τον Ηλία Δημητρίου της ΕΚ, να τον καλημερίσω και αυτό, και σίγουρα θα ξανάρθω κοντά σας. Κύριε Δημητρίου, καλημέρα και σε εσάς. Είναι και ο Δώρος ο Θεοδόρου και ο κύριος Τριφωνίδης στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, εντάξει, το είπαμε και πριν για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Σας άκουσα και χθες να λέτε έξω από το Προεδρικό ότι, και έχετε δίκιο, ότι δεν είσαστε εσείς που αποφασίζετε, αλλά η μπάλα είναι τώρα και στα πόδια της Βουλής. Αλλά προτού πάμε σε αυτό το θέμα, εσείς πιστεύετε ότι μπορούν όλοι ή κάποιοι εργαζόμενοι να τους απορροφήσει το δημόσιο? Τα ίδια λένε και στους εργαζόμενους αρχής λιμένων. Τα ίδια είπα στις κυπριακές αερογραμμές σε αυτούς τους εργαζόμενους. Φαντάζεσαι λίγο ουτοπικό αυτό, κύριε Δημητρίου? Έχετε πιστεί εσείς για αυτό το θέμα? Δεν είναι θέμα να πιστώ ή όχι. Για μας είναι θέμα εάν μπορεί ρεαλιστικά και μέσα από μια πραγματική εικόνα να εφαρμοστεί αυτό το οποίο μπαίνει σαν επιλογή κάτω. Ναι, και είναι μια επιλογή. Τη στιγμή που έχουμε δεσμευτεί στην Τρόικα ότι θα μειωθεί κιόλας ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Είναι μια επιλογή την οποία έχει βάλει πάνω στο τραπέζι η ίδια η κυβέρνηση. Άρα δεν έχουμε βάλει εμείς τέτοια επιλογή, γιατί οι δικές μας επιλογές εμάς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και οι ακροατές σας, εμείς είμαστε εναντίον των αποκρατικοποιήσεων και δεν συζητούμε επιλογές.
μπήκαμε σε αυτήν τη λογική λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων. Επομένως, το ερώτημα αυτών πρέπει οι κυβερνώντες να έρθουν να δώσουν απαντήσεις για να το φύγουν από την ουτοπία, να το φέρουν στο ρεαλισμό. Δηλαδή, να μπορεί να εφαρμοστεί. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς χθες έντονα είχαμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να μας εξηγήσει πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό και αν είναι υλοποιήσιμο. Μέσα ακριβώς σε αυτό που έχετε αναφέρει προηγουμένως, ότι υπήρχε και μνημονιακή δέσμευση στην πρώτη μπακέτο των οποίων μπήκαμε κάτω από αυτήν την ιστορία της Τρόικα, ότι έπρεπε να γίνει μείωση των υπαλλήλων του δημοσίου. Η απάντηση η οποία έχει δώσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ότι αυτόν έχει ξεπεραστεί μέσα από την διαπραγμάτευση, διαβούλευση που έχει με την Τρόικα και με τους θεσμούς, όπως μάθαμε σήμερα να τους λέμε, και από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να λύσουν. Έχει δώσει παράλληλα οδηγίες στον κύριο Κυπριανού, τον διευθυντή του γραφείου του, να φέρει μελέτη στη μειχτή συμβουλευτική επιτροπή όπου γίνονται οι συζητήσεις και υπάρχει ρητή πρόνοια του νόμου, το άρθρο 5, το οποίο καθορίζει η νομοθεσία ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΣΥΤΑΝ, εξού και έχει συγκληθεί και λειτουργεί εδώ και 5 μήνες αυτή η επιτροπή με συντονιστή των Υπουργών Οικονομικών, μελέτη η οποία να καταδεικνύει του λόγου του αληθές. Επομένως, το ερώτημά σας, αν αυτά πιστεύουμε μπορούν να εφαρμοστούν ή όχι, δεν είναι θέμα να πιστέψουμε. Δεν θα ζούμε με ελπίδες, δεν θα ζούμε με προσευχές, αλλά εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε είναι να αποδειχτεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό και κάποια άλλα πράγματα, διότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο εμείς έχουμε ακόμα διαφορά με την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι η ΕΠΟΕ, το ΙΟΣΕΠ και εύχομαι και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνεχίσουμε μονιασμένοι, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία εκείνα θα υιοθετήσουν ή θα απορρίψουν την κρατική πολιτική όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, μετοχοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, να μην πάρουν ακριβώς στο λαιμό τους αυτούς τους εργαζόμενους. Λοιπόν, κρατώ αυτό που είπατε. Να επανέλθω πίσω στον κύριο Τριφωνίδη, επειδή κύριε Τριφωνίδη, στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, αν πάρουμε δεδομένο ότι είναι γνωστή η θέση των δύο μεγάλων κομμάτων, ας πούμε του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι υπέρ και του ΑΚΕΛ που τάσσεται εναντίον. Και σε αυτή την περίπτωση, το δίκο είναι αυτό που θα κρίνει την τύχη των ιδιωτικοποιήσεων, κύριε Τριφωνίδη, και βλέπω και εδώ μηνύματα. Θέλουν από τον κόσμο να πείτε αν έχετε κάνει στροφές, αν θα συμπορευτείτε με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Τι θα γίνει με το δίκο τώρα, κύριε Τριφωνίδη? Η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι σαφέστατη και ρητή, ότι είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Γι' αυτό και έβαλε στο πρόγραμμα του Νίκου Αναστασιάδη τις γνωστές πρόνοιες, οι οποίες αφαιτηθήκαν μετά τα τελευταία γεγονότα. Και επιπρόσθετα είχε, αν θέλετε εισαγωγικά, συμφωνήσει, πιέσει τον πρόεδρο να απευθύνει τη γνωστή επιστολή στους υπαλλήλους. Ναι, αυτά έγιναν όμως. Επειδή τώρα στην πράξη το δίκο ψηφίζει όμως με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το είδαμε και στην περίπτωση του Λιμανιού, που οι εμπορικές δραστηριότητες, με συγχωρείτε, δόθηκαν σε ιδιώτη. Το δίκο ψηφίζει πάντα. Οπότε ο κόσμος θεωρεί... Το Δημοκρατικό Κόμμα ψηφίζει σε κάθε νομοσχέδιο ό,τι κρίνει το σωστό και το καλύτερο για τον κόσμο. Εσείς μπορεί να πείτε τώρα, γιατί είστε μέλος της ηγεσίας του δίκο. Το δίκο θα ταχθεί εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων? Ας πούμε, όταν έρθει τώρα αυτό το νομοσχέδιο για να γίνει η ΣΥΤΑ εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, τι θα κάνει το δίκο? Μάλιστα. Το Δημοκρατικό Κόμμα και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε από τον πρόεδρο του κόμματος είναι σαφέστατες ότι θα ταχθεί εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ΣΥΤΑΣ. Πέραν τούτου, οποιαδήποτε άλλη θέση και, αν θέλετε, ταύτιση με το Δημοκρατικό Συναγερμό των Αβέρωθ Νεοφύτου, πιστεύω ότι θα εκφεύγει από τις αρχές και τις αποφάσεις του κόμματος και θα θέτει εαυτόν εκείνους που θα την αποφασίσουν εκτός γραμμής του κόμματος και θα τίθεται ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Πιστεύω ακράδαντα, έχω την πεποίθηση ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα σταθεί αντάξιον
τόσο της ιστορίας όσο και των αρχών του και θα ταχθεί εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ΣΥΤΑ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καθαρότατα και σαφέστατα, χωρίς περιστροφές, αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε και στις κατηδίας συναντήσεις που είχαμε τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και οι βουλευτές, το ίδιο, οι υπόλοιποι βουλευτές και αν θέλετε και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Καρογιά, ο οποίος είχε συνομολογήσει τη συμφωνία με τον κύριο Αναστασιάδη, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ίδιοι θα θέσουν τον εαυτόν τους εκτός γραμμής του κόμματος και με τις ανάλογες συνέπειες. Ωραία, ευχαριστώ. Καθαρή και σαφέστατη. Ευχαριστώ κύριε Τριφωνίδη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλημέρα. Κύριε Δημητρίου, να έρθω κοντά σας. Τώρα η ΕΠΟΕΤ, ο ΙΟΣΕΚ, έχετε δίκιο. Σε αλήθεια λέτε ότι είσαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Τι θα κάνετε όμως εσείς με το Δημοκρατικό Συναγερμό? Είναι λίγο σκούρα τα πράγματα, κύριε Δημητρίου. Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Τι σχέση έχω εγώ με το Δημοκρατικό Όχι, εννοώ, επειδή πρέπει να αρχίσετε τώρα, είπατε ότι θα έχετε επαφές με τα κόμματα και παίρνω το Δημοκρατικό Συναγερμό ως παράδειγμα. Όχι, αυτό εννοώ. Επειδή θα αρχίσετε επαφές. Όχι. Ναι. Απλώς επειδή θα αρχίσετε επαφές με τα κόμματα και επειδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι υπέρ, απλώς λέω τώρα τι θα κάνετε εκεί όταν θα μιλήσετε μαζί τους. Ναι. Εμείς, όπως έχω πει προηγουμένως, υπάρχει μια απόφαση όλων των συνδικαστικών οργανώσεων, η οποία επιβεβαιώθηκε και χθες, ότι θα συνεχίσουμε από κοινού τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός ξεκινά με επαφές με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Θα δούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και ακριβώς εκεί θα δώσουμε την επιχειρηματολογία μας, θα δώσουμε τη λογική μας, θα δώσουμε την τεκμηρίωση των θέσεών μας για να πείσουμε τα πολιτικά κοινοβουλευτικά κόμματα για το σωστό το οποίο κρίνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, αν το κάθε κόμμα, το οποίο σίγουρα υπάρχει δημοκρατία και είναι ελεύθερο να παίρνει τις αποφάσεις του, προχωρήσει με εκείνον το οποίο νιώθει ότι εντέλλεται μέσα από τη λαϊκή βούληση της ψήφους του λαού, τότε ο καθένας θα τον κρίνει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ευχαριστώ κύριε Δημητρίου, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Καλημέρα, Δώρο Θεοδόρου. Λοιπόν, άρα οι ελπίδες σας στα κόμματα, έτσι. Οι ελπίδες είναι στα κόμματα, γιατί αντιλαμβάνεστε, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, το κόμμα το οποίο έχει τον ρυθμιστικό ρόλο συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, θα πρέπει να καταλάβει ότι σε κάποια πράγματα θα είναι και υπόλογος και σε ολοκλήρων των λαών, γιατί όπως έχουμε μπει ξανά, η ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ θα επηρεάσει τον κυπριακό λαό ολόκληρον. Αλλά και τους εργαζομένους της ΣΥΤΑ. Βλέπω εδώ μηνύματα, κύριε Θεοδόρου, δεν ξέρω αν είναι εργαζόμενοι της ΣΥΤΑ. Θέλουν δυναμικά μέτρα, λένε κάποιοι. Τέλος πάντων, υπήρχαν και επικρίσεις στα ΕΠΑ πριν του κυρίου Τριφωνίδη για την θέση τους. Επειδή είναι, είπαμε, η μπάλα στα πόδια του Δίκο στην ουσία, όπως είναι τώρα το σκηνικό διαμορφωμένο. Ναι. Λοιπόν, στο θέμα με τα δυναμικά μέτρα, όμως, εσείς τι λέτε ως συντεχνές, υπάρχει περίπτωση να σκεφτείτε ή να κάνετε κάτι τέτοιο? Να σας πω κάτι. Η πλειοψηφία των εργαζομένων και πιθανόν να ενοχλήσει και αρκετούς εργαζόμενους αυτό που θα πω. Η πλειοψηφία των εργαζομένων τα τελευταία 2-3 χρόνια φαίνεται να ήταν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό και αποδεικνύεται σήμερα ότι είναι λυπηρό, γιατί όταν τα λέγαμε εμείς, αρκετοί δεν συμμερίζονταν την άποψή μας. Έλεγαν πάντα ότι η ιδιωτικοποίηση θα επιφέρει τέτοιες αλλαγές των οργανισμών, ο οργανισμός θα πάρει τα πάνω του, θα εξελιχθεί, θα μεταμορφωθεί σε έναν τεράστιο κολοσσό, θα αλλάξουν τα πράγματα, θα υποφεληθούν οι εργαζόμενοι, έλεγαν όλα αυτά. Ναι, τώρα όμως βλέπουμε οι εργαζόμενοι που στέλνουν τα μηνύματα θέλουν τα μέτρα εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων ή θέλουν τα μέτρα για περισσότερα ωφελήματα? Δεν ξέρω πραγματικά, ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, να διευκρινίσω ότι δεν ξέρω, λέω, αν είναι εργαζόμενοι ή όχι. Ναι. Λένε όμως για δυναμικά μέτρα. Τουλάχιστον όμως βλέπουμε τις συντεχνίες, όπως λένε δημόσια οι ηγεσίες εσείς των συντεχνιών, φαίνεται να ομογνωμείτε ότι δεν θέλετε την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Και φαντάζομαι θα πάτε όλοι ομόφωνα ενώ στις επαφές με τα κόμματα. Θα πάμε στα κόμματα ομόφωνα, θα ενημερώσουμε τα κόμματα. Και σκοπός μας θα είναι η αποτροπή, θα είναι η αποφυγή των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτός είναι ο σκοπός μας, γιατί φαίνεται ότι είναι η μόνη λύση και για το κράτος,
και το κράτος θα υποφεληθεί, το ξέρουν, το καταλαβαίνουν, κυρία Γεωργίου, mm-hmm. ότι το να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΣΥΤΑ θα υποφεληθεί το κράτος πρώτα απ' όλα, αλλά και οι εργαζόμενοι και ο κόσμος. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουν αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Καλά. Καλημέρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σε πολύ λίγο θα τα δούμε, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Θα μείνουμε βεβαίως στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Φεύγουμε από τη ΣΥΤΑ. Πάμε στα λιμάνια που και εκεί πάνω κάτω τα ίδια είναι. Καλημέρα, κύριε Γκλαύκο Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Στην ειδική ΕΚΠΕΟ περιμένουμε και τον κύριο Πάτσαλο από μέρους της ΣΥΑΛΚ. Είδατε χθες τον Υπουργό Συγκοινωνιών, αλλά όπως είπα και πριν με τους εργαζόμενους στις συντεχνίες στη ΣΥΤΑ, δεν είναι μόνο το θέμα, είναι το δέντρο κατά την άποψή μας τα εργασιακά δικαιώματα στην προκειμένη περίπτωση. Το δάσος είναι ευρύτερα το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι, κύριε Κωνσταντίνου. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, κύριε Γεωργίου, γιατί εμείς επαναλαμβάνουμε το είχαμε πει πολλές φορές, δεν είναι το θέμα μας, το κύριο θέμα μας δεν είναι τα εργασιακά, τα θέματα, η διευθέτηση που θα γίνει μαζί με τους υπαλλήλους, γιατί με τον ΑΒ τρόπο αυτή θα γίνει. Εμάς το ζήτημα είναι ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση το θεωρούμε ότι είναι αντιοικονομικό, δεν είναι προς το συμφέρον του κυπριακού λαού, δεν είναι προς το συμφέρον της αρχής λιμένων και του κράτους. Αυτό εμείς προσπαθούμε να το αποδείξουμε. Αυτό εμείς προσπαθούμε σαν ΠΕΟ και ζητούμε να μας δώσουν στοιχεία το οποίο να φαίνεται ότι η αρχή λιμένου σήμερα έχει ένα οικονομικό όφελος της τάξης των 40 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με τις δικές τους μελέτες, θα έχει συνεχίσει η αρχή λιμένου να έχει αυτό το κέρδος. Δυστυχώς όμως, η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής και δεν ενδιαφέρει τους τις συντεχνίες. Αυτή ο κύριος Υπουργός είπαν η μέρα το λέει σε δική μας παρέμβαση. Εμείς δεν θα υπογράψουμε κανέναν έγγραφο συμφωνίας η οποία να διευθετεί τα θέματα τα συνδικαλιστικά. Δεν μας παρουσιάζει ένα σχέδιο βιωσιμότητας για την αρχή λιμένου. Μας παρουσιάζει ένα σχέδιο, μια μελέτη η οποία να δείχνει αυτόν το οποίο θα γίνει αυτή η μετεξέλιξη της αρχής λιμένου ότι θα είναι βιώσιμη. Mm-hmm. Γιατί αν δούμε λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, θα σας φέρω ένα-δυο παραδείγματα ότι υπάλληλοι οι οποίοι δεν θα αποχωρήσουν με το σχέδιο πρώτης αμφιπηρέτησης και οι οποίοι δεν θα είναι στην αρχή λιμένου κάτω από το νέο περιβάλλον για ασκούν τα καθήκοντος, αλλά θα αποσπαστούν στη δημόσια υπηρεσία. Ότι λέει θα είναι ένα μέρος του οργανογράμματος που θα γίνει προσαρμοσμένο στον αριθμό των υπαλλήλων, και οι οποίοι πάλι τούτοι θα έχουν τις προοπτικές ανέλυξης και προαγωγές, γιατί ό,τι είχαν μέχρι σήμερα. Και η απάντησή μας για εμάς ήταν ότι μέχρι σήμερα, εάν ήταν άμεση ανάγκη να γίνει κάτι, ήταν το νοικοκύρεμα των ημικρατικών οργανισμών για να γίνουμε πιο αποδοτικοί, για να γίνουμε πιο κερδοφόροι. Mm. Όχι να αποσπαστούμε στη δημόσια υπηρεσία και να συνεχίζω να έχω να κατέχω θέσεις και προαγωγές σε μια νοητή δομή της αρχής λιμένου, αφού η αρχή λιμένου θα είναι μέσα στα λιμάνια. Και εσείς στη δημόσια υπηρεσία, να δω πώς θα χωρέσουν σε αυτή τη δημόσια υπηρεσία. Να καλημεσώ και τον κύριο Πάτσαλο της αρχής λιμένων. Καλημέρα, κύριε Πάτσαλη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Να πούμε βέβαια ότι και χθες ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Δημητριάδης, είπε ότι μέχρι το τέλος του Μάρτη του 2016 θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι της Λέμεσου. Εντός των προσεχών μηνών αναμένεται να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες και για το λιμάνι της Λάρνακας. Τι λέτε για αυτά, κύριε Πάτσαλε? Φαίνεται ότι για την κυβέρνηση των νερών μπήκε σταυλάκι και δεν γυρίζει πίσω. Ναι, όπως τα λέτε, και εμείς σαν υπαλλήλοι δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το νερό να συνεχίσει να ρέει. Η Βουλή έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να το σταματήσει. Εμείς μπορούμε να δημιουργούμε δυσφορία με το να έχουμε αντίρρηση να υλοποιήσουμε αυτό που οι πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν αποφασίσει. Εκείνο όμως που έχουμε εμείς δικαίωμα να ζητήσουμε είναι να γίνουν σωστές ιδιωτικοποιήσεις. Διότι υποσχέθηκαν ότι με αυτήν την κίνηση θα φέρουν βελτίωση της όλης της υπόθεσης. Και αναλύοντας έναν τις στοιχές αυτών των πραγμάτων που προσπαθούν να εφαρμόσουν, δεν καταλήγουμε στο συμπέρασμα και τίνω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο, τον κύριο Γκλάφκο, ότι έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα πηγάζει από το ότι
δεν συζητούμε. Δεν συζητούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις. Στην ουσία, ούτε χθες είδατε σχέδιο βιωσιμότητας της Αρχής Λιμενών. Αρνούνε να το παρουσιάσουν, κυρία Γεωργή. Σχέδιο βιωσιμότητας αμφισβητώνει, αμφιβάλλω θα είπα. Κάτι ήθελε να πει ο κύριος Κωνσταντίνου, ήθελατε να πείτε κάτι κύριε Κωνσταντίνου ή κάνω λάθος? Όχι, απλά απάντησα ότι αρνούνται. Λέει το ότι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε, δηλαδή, τις μελέτες που να αποδεικνύει ότι αυτό το οποίο πάνε να κάνουν σήμερα αυτή η νέα η Αρχή Λιμενών θα είναι βιώσιμη. Ναι, αρνούνται να σας το δείξουν. Υπάρχει όχι, όμως. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν αρνούνται. Μια άλλη φορά μας απάντησαν να μην ανησυχούμε. Γιατί η Αρχή Λιμενών έχει περιουσία 600 εκατομμύρια. Αν μην αρχίζει, γιατί ώσπου να πάμε τα 600 εκατομμύρια του της περιουσίας θα υπηρετήσουμε. Δεν είναι σοβαρές τις τοποθετήσεις ή αντιμετωπίσεις απέναντι στους υπαλλήλους. Εμείς δεν γίνονται οδειών. Εσείς θα ζήσαμε να μας πούν το αυτονόητο. Σήμερα πρώτα έπρεπε να προηγηθεί το οργανόγραμμα της Αρχή Λιμενών, να υπάρχει το σχέδιο βιωσιμότητας της Αρχή Λιμενών και έχοντας υπόψη αυτά, όπως είπε και ο Δημήτρης, το οποίο εμείς διαφωνούμε μαζί του, όμως δεχόμαστε έστω και αυτήν την πολιτική, το ότι να αποδείξουν αυτόν τον οποίο να κάνουν συμφέρει περισσότερο αυτόν τον οποίο υπάρχει. Έπρεπε να γίνει το οργανόγραμμα. Να γίνει το σχέδιο βιωσιμότητας της Αρχή Λιμένων, να γίνει ένα εκτιμόμενο κόστος αυτής της Αρχή Λιμένων και μετά να έρθει να ζητήσεις πρόσφορες για να παραχωρήσεις τις υπηρεσίες σου για να μπορείς να συγκρίσεις τις τιμές τα κόστη τα οποία. Ωραία, θα να επανέλθω στον κύριο Πάτσαλο όμως, γιατί τον διακόψαμε για αυτό το θέμα. Ναι, κύριε Πάτσαλο. Κανένα ναι, πρόβλημα, ναι, κανένα πρόβλημα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό, ναι. Όσον αφορά το κατά πόσον υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας ή του κατά πόσον αυτό ο τρόπος παραχώρησης θα βελτιώσει τις αποδόσεις. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κωδικοποιημένο. Θεωρητικά υπάρχει μια ιδέα ότι με την παραχώρηση των ιδιώτων θα υπάρχει δυνατότητα καλύτερη χρήση των πόρων. Αλλά αυτή η θεωρία προσκούρει στην πρακτική που ακολουθούν, που λένε ότι θα κρατήσουμε όσους υπάλληλους ενδιαφέρονται να μείνουν στην Αρχή Λιμένου. Και εμείς λέμε, εντάξει, είναι σεβαστή αυτή και θεάρεστη αυτή η στάση. Όμως, εάν καταστραφεί οικονομικά ο οργανισμός με αυτήν την πρόθεση σας, εμείς σαν υπαλλήλοι έχουμε να πληρώσουμε το τίμημα. Διότι έχουμε 270 υπαλλήλους και προσφέρουμε μια σειρά από συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες θα παραχωρηθούν στον ιδιώτη. Δεν μπορούν να μείνουν 200 υπαλλήλοι στην Αρχή Λιμένων να παρακολουθούν τους άλλους ότι κάνουν τη δουλειά σωστά. Αυτό το κόστος λειτουργίας της Αρχής χωρίς ουσιώδης εργασία θα είναι τόσο βαρύ που υπό το βάρος αυτής των εξόδων συντήρησης των υπαλλήλων θα δημιουργήσει ελλείμματα στον οργανισμό. Και μετά και αυτοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι θα μείνουν στην Αρχή Λιμένων να δουλεύουν θα βρεθούν προτετελεσμένων γεγονότων και θα αναγκαστούν να δεχτούν πράγματα τα οποία σήμερα δεν μπορούμε ούτε καν να διανοηθούν. Η Cyprus Airways αρχικά με μια προσπάθεια διάσωσης μείωσε των αριθμών του και μετά σταδιακά, συστηματικά. Μετά τους έκλεισαν, κύριε Πάτσαλε, και περιμένουν και αυτοί ακόμα να πάνε στο δημόσιο. Έχουν και αυτοί τέτοιες δεσμεύσεις. Ακριβώς. Να σας εξηγήσω κάτι. Η Αρχή Λιμένων δεν χρειαζόταν να διασωθεί. Ήταν τέτοια τα οικονομικά της που δεν χρειαζόταν να διασωθεί. Και σε κάποιο προηγούμενο στάδιο, όταν η κυβέρνηση χρειαζόταν χρήματα, η Αρχή Λιμένων ήταν ένας από τους χρηματοδότες της δημοκρατίας για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω. Φοβούμαστε ότι με τους χειρισμούς μπορεί να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να σωθεί η Αρχή Λιμένων. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Αντιλαμβάνομαι και εσείς τώρα θα έχετε επαφές και με κόμματα, έτσι. Θα κάνετε. Και αν πρέπει να σχολιάσω, κυρία Γεωργίου, είναι ότι δεν πήγαινε το νερό μέσα στα αυλάκια για μένα. Απλά έχει σκαφτεί το αυλάκι, αλλά ακόμα το νερό, ακόμα να μπει μέσα το νερό. Γι' αυτόν εμείς θα προσπαθήσουμε μαζί με τις άλλες τις συντεχνίες να μην μπει ποτέ το νερό μέσα στα αυλάκια. Και να μην είναι μόνο τα αυλάκια. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Πάτσαλε, θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο? Ναι.
Αν μπορούμε να αποτρέψουμε να μπει το νερό στα βλάκι, εμείς δεν έχουμε. Θα δείτε κι εσείς τα κόμματα, όπως θα κάνουν οι συνάδελφοί σας στη ΣΥΤΑ, θα αρχίσετε κύκλο επαφών με τα κόμματα. Να κάνουμε τι. Όταν πάμε έναν-έναν τα κόμματα, υπάρχει συμπάθεια και κατανόηση και στη Βουλή ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Ευχαριστώ για τους δύο. Να συμπληρώσω κάτι. Χρειάζεται, απαιτούμε να υπάρχει διάλογος. Οι συζητήσεις, οι συναντήσεις γίνονται και παραχωρούνται ορισμένες προτάσεις από την πλευρά της εργοδότησης. Και πιθανόν εμείς να δώσουμε κάποιες δικές μας θέσεις αύριο. Αλλά δεν συζητούνται τα θέματα. Ο ένας τοποθετεί την θέση του και ο άλλος τοποθετεί την θέση του. Χρειάζεται διάλογος. Χρειάζεται διάλογος για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και τα συμφέροντα των υπαλλήλων και το συμφέρον του οργανισμού για να παραμείνει οικονομικά βιώσιμος. Διότι χρειάζεται να παραμείνει, διότι είναι ο εγγυητής των εργασιών αλλά και των συντάξεων των υπαλλήλων. Ευχαριστώ. Είναι ο γόνος, ο οργανισμός δεν είναι καλό για κανένα. Ευχαριστώ κύριε Πάτσαλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελατε να πείτε κάτι, κύριε Κωνσταντινού? Είχαμε και εμείς την εμπειρία των κομμάτων, κυρία Γεωργίου. Εκτός από το Άγιο, το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση, τα άλλα κόμματα είτε εναντίον ή κάποια κόμματα από αυτά, όπως είπε και ο Δημήτρης. Το πρωί δεν συμφωνούσαν μαζί μου, αλλά το απόγευμα ή το βράδυ ψηφίζαν όλα τα νομοθετήματα τα οποία πήγαιναν στη Βουλή για τις ειδικοποιήσεις. Ένας μόνος δρόμος υπάρχει. Υπάρχει μόνο οι εργαζόμενοι να πάρουν την τύχη στα χέρια από το μέλλον των ημικρατικών οργανισμών. Και θα έρθουν τα κόμματα να βρουν τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ίσως να σημαίνει και δυναμικές κινητοποίησεις. Φαντάζομαι θα το δούμε στην πορεία αυτό από μέρους σας. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι και πριν τους εργαζόμενους της συντεχνίας. Τρεις συντεχνίες της ΣΥΤΑ, δύο συντεχνίες τώρα της Αρχής Λιμένων. Δύσκολα τα πράγματα. Γιώργο Περδίκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τα έχουν έτσι λίγο με τα κόμματα οι συντεχνίες, ότι συζητούν, προσπαθούν να αποτρέψουν τις ιδιωτικοποίησεις, λένε έρχονται και σας βλέπουν, αλλά στο τέλος βέβαια άλλα ψηφίζουν. Νομίζω βέβαια η μπάλα πήγαινε στο Δημοκρατικό Κόμμα βεβαίως και όχι στο δικό σας, αλλά εν πάση πτώση μιας και σας έχω στη γραμμή, τι θα κάνουν οι οικολόγοι, κύριε Περδίκη? Σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Έτσι πριν πάμε στα καύσιμα, αφού κλείσαμε. Εντάξτε, το... έχουν οι συντεχνίες τα λάθη τους, έτσι. Ναι. Να μην βγάζουν την ουρά τους από την όλη ιστορία, γιατί και εμείς έχουμε την ίδια, ως οικολόγοι, την ίδια άποψη για ορισμένες από τις συντεχνίες. Άλλα μας λέγαν το πρωί και άλλα έκαναν το απόγευμα. Τα έβρισκαν με τα κόμματα τα οποία υποστήριζαν την αποκρατικοποίηση, παύλα ιδιωτικοποίηση. Έκαναν συμφωνίες, έπαιρναν τροποποιήσεις και πέρασαν και το σχετικό νομοσχέδιο τελικά για τις αποκρατικοποιήσεις. Εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις. Άλλοι το ψήφισαν. Ούτε έχουμε οδηγήσει στην αποκρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, είτε αυτά είναι στη Λάρνακα, που έχει δοθεί με εκείνη την αποτυχημένο παράδειγμα ιδιωτικοποίηση στην κοινοπραξία Τζίνων, ούτε βέβαια έχουμε ψηφίσει την διαδικασία αυτή που συνεχώς τη λένε ιδιωτικοποίηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι παραχώρηση, περαιτέρω παραχώρηση δικαιωμάτων σε ιδιώτες να αξιοποιήσουν το λιμάνι της Λεμεσού. Βέβαια αυτό που δεν ήταν τότε στη συζήτηση, και μου κάνει ιδιαίτερη έκπληξη γιατί δεν το συζητούσαν τότε που συζητούσαν τον παραχώρηση χώρων στο λιμάνι της Λάρνακα για ιδιωτική δραστηριότητα, είναι οι προοπτικές που έχει αυτό το... στις Λεμεσού, συγγνώμη. Οι προοπτικές που θα έχει πλέον αυτό το λιμάνι με την άνοιγμα της διόρυγας της ΟΕΣ. Αντιλαμβάνομαι ότι το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε τελικά είναι τόσο μεγάλο γιατί όντως αυτό το λιμάνι είχε τεράστιες προοπτικές και έχει τεράστιες προοπτικές μετά το άνοιγμα της διαπλάτησης της διόρυγας του ΣΟΕΣ. Φοβάμαι ότι άλλη μια φορά και τα πολιτικά κόμματα και η Βουλή αλλά και ο κυπριακός λαός έχουν πέσει σε μια παγίδα, να μου επιτρέπετε όρος. Μια προοπτική που υπήρχε να έχει το μεγαλύτερο κέρδος το κράτος, το δημόσιο, ουσιαστικά δόθηκε στους ιδιώτες. Αλλά το χειρότερο απ' όλα,
και είναι αυτό που το λέω συμβαίνει και στην περίπτωση της ΣΥΤΑ, επειδή η κυβέρνηση έχει μια ατζέντα να πουλήσει ή να ξεπουλήσει τους ημικρατικούς οργανισμούς στους ιδιώτες, σε κάποιους ιδιώτες τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν και ήδη συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, και εδώ θα φανώ λίγο σκληρός και ίσως για να παραξηγηθώ, εφαρμόζει τη λογική του πάρ' τα όλα. Δηλαδή γίνεται ξαφνικά απλόχερη, γίνεται πραγματικά εκπληκτικά θετική σε οποιαδήποτε αιτήματα των συνδικαλιστών, προκειμένου να καθαρίσει το τοπίο για να είναι εύκολη δουλειά των ιδιωτών. Και αυτό είναι η δεύτερη ζημιά για το δημόσιο και για τον πολίτη και για τον φορολογούμενο. Χάνει ο πολίτης, ο φορολογούμενος, το δημόσιο, επιχειρήσεις που πιθανόν να είναι και είναι σήμερα κερδοφόρες κάποιες από αυτές, χάνει τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα, ενώ δίνονται αυτά τα κέρδη σε ιδιώτες, πληρώνει και ένα σωρό λεφτά το δημόσιο, ο πολίτης, ο φορολογούμενος, για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες να πάρουν αυτά τα κέρδη. Είναι διπλόν το κακό που πάει να γίνει αυτή την ώρα. Και δυστυχώς σε αυτό, για να πούμε την αλήθεια και να αντιστρέψουμε και τα βέλη προς τους συνδικαλιστές, σε αυτό συμβάλλουν δυστυχώς και κάποιοι συνδικαλιστές, οι οποίοι βάζουν ως πρώτον και σημαντικότερον τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι το μέλλον των. Εντάξει, τώρα για να είμαστε δίκαιοι και όλοι που μίλησα προηγουμένως, όλων των συντεχνιών και της ΣΥΤΑ και της Αρχής Λιμένων, εντάξει, τονίζουν ότι είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων και θέλουν, η μπάλα είναι στα πόδια της Βουλής, λένε, που μόνο αυτή μπορεί να σταματήσει αυτό που πάει να γίνει. Ναι, αλλά ο κ. Πάτσαλος πολύ σωστά είπε στο τέλος και σωστά τον συμπληρώσατε εσείς ότι ίσως να χρειαστούν και αγώνες. Ναι. Τι πάνε να πει αυτό, εσείς το ακούτε πολύ αγωνιστικό. Ο κύριος Κωνσταντίνου που το είπε, της ΠΕΟ, ναι, για τους αγώνες. Εσείς, λοιπόν, ναι, μπράβο, ναι, και εσείς, ναι, το συμπληρώσατε. Ναι. Είναι πολύ αγωνιστικό αυτό που είναι κάποιοι συνδικαλιστές και τους άκουσα χτες. Το αφήνουμε στα χέρια της Βουλής να αποφασίσει αυτό. Ναι. Μα δεν μ' ακούγεται πολύ αγωνιστικό αυτό. Αυτό το είπε νομίζω πρόσωπος της ΣΕΚ. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και τον Κώστα. Γι' αυτό είπα ορισμένοι συνδικαλιστές. Ναι, 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 ναι. Αυτό το είχε πει ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ χθες. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και τον Κώστα, Κώστα από μέρους του ΑΚΕΛ. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Παρόλο που καλημέρα, Γιώργο. Και τους δύο σας έκλεισα να μιλήσουμε για το θέμα των καυσίμων, αλλά αφού ρώτησα τον κύριο Περδίκη, επειδή ήταν πριν οι συντεχνίες, κύριε Κώστα, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα εντάξει, το δικό σας κόμμα και χθες υπήρχαν δηλώσεις ότι είναι εναντίον, θέλετε να σχηματίσετε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία τουλάχιστον από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό. Δεν είναι όμως εύκολα τα πράγματα, κύριε Κώστα. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αγαπητοί Έλπης, γιατί όπως ανάφεραν και οι εκπροσώποι των συντεχνιών προηγουμένως, δυστυχώς κάποια πολιτικά κόμματα όταν έχουν κατηδία συναντήσεις με τις συντεχνίες, άλλα τους υπόσχονται, άλλα τους λένε, αλλά την ώρα που θα πρέπει να σηγώσουν το χέρι τους ψηλά στη διάθεση της Ολομέλειας, άλλα ψηφίζουν. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη πολιτική θέση διαχρονικά εναντίον στις ιδιωτικοποιήσεις, εναντίον στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, αυτού του πλούτου που ανήκει στον κυπριακό λαό, των δημόσιων ιδιωτικών οργανισμών, οι οποίοι είναι κερδοφόροι, οι οποίοι δίνουν πάρα πολλά λεφτά στο δημόσιο, στο κράτος, τα οποία καταλήγουν στο φορολογούμενο πολίτη, στον κόσμο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των ιδιωτικών οργανισμών. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε κάνει πράξη πολλές φορές, μάλλον πάντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από εκεί και πέρα, χθες απευθύναμε για μια ακόμα φορά έκκληση στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για να σχηματιστεί ένα μέτωπο αποτροπής αυτού του ξεπουλήματος, αυτού του εγκλήματος το οποίο πάει να γίνει. Δεν είναι ο βεβαίως της ώρας να αναλύσουμε με τους λόγους γιατί είμαστε εναντίον. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι η πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που δεν θα χρειαστούμε τρία δις από αυτά που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα μέσω του Μνημονίου, προχωρεί δυστυχώς πάλι η κυβέρνηση με τη ΣΥΤΑ, με την Αρχή Ηλεκτρισμού και με την Αρχή Λιμένων. Άρα αυτό αποδεικνύει, όπως είχε πει κάποτε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό είναι το πολιτικό μανιφέστο της κυβέρνησης, αυτή είναι η πολιτική της θέση. Και άρα εμείς θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε αν μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή το ξεπούλη. Να έρθουμε στο θέμα των καυσίμων. Γιώργο Περδίκη, έχει πέσει σχεδόν στα 40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου. Και εμείς εδώ αγοράζουμε το καύσιμα πανάκριβα, 10 με 30 σεντ πιο ψηλές. Μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα, κύριε Περδίκη? Ο κόσμος αγανάκτης.
Εντάξει, εμείς είμαστε στην πρωτοπορία εκείνων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και των, του κινήματος των καταναλωτών που ζητούμε αυτή η ιστορία με τα καύσιμα να έχει έναν οριστικό τέλος. Νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση κινείται προς τη λαθασμένη κατεύθυνση. Έχει επικεντρωθεί στο θέμα του, των ευθυνών των πρατηριούχων. Υπάρχουν βέβαια ευθύνες και στους πρατηριούχους, αλλά νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα, όπως εντοπίστηκε επανειλημμένα και στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής και από τον Γενικό Ελεγκτή, βρίσκεται στα κέρδη των εταιριών εισαγωγής και διανομής. Στην προκειμένη περίπτωση, και συμφωνείται μαζί μου, είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης η πρατηριούχη, νομίζω, κύριε Περδίκη. Δηλαδή, είναι το παιχνίδι που παίζεται με τις εταιρείες, τι έρχεται. Πολύ λίγο είναι το ποσοστό, φαντάζομαι, του κέρδους που παίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω είναι ο τελευταίος τροχός άμαξας η πρατηριούχη σε αυτό και το θέμα. Ουσιαστικοποιείται το πρόβλημα σε αυτή τη φόρμουλα υπολογισμού της λιανικής τιμής, που είναι και για τη Βουλή δυστυχώς ακόμα μυστική, και σε αυτό φέρει και η Βουλή κάποια μεγάλη ευθύνη, θα έλεγα, ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απαιτητική να κατατεθεί αυτή η φόρμουλα να εξηγηθεί και να υπάρχει συνεχώς έλεγχος για αυτήν την φόρμουλα από την ίδια τη Βουλή. Διότι φάνηκε καθαρά ότι σε αυτήν τη φόρμουλα, βάσει της οποίας καθορίζεται η δυνατότητα των εταιριών να, να έχουν υπερκέρδη, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, τα έχει θέσει και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, στη φόρμουλα αυτή, στον τύπο αυτό, στον έλεγχο δηλαδή του κέρδους, γιατί υπάρχει εσχροκέρδια και καρτέλ μεταξύ των εταιριών. Πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτέλους να ενεργοποιηθεί, να επικεντρωθεί και να απομονώσει ίσως έναν τμήμα της, το οποίο θα εργάζεται συστηματικά σε αυτό το θέμα. Είμαστε απογοητευμένοι και από τον τρόπο που λειτουργεί σε αυτό το θέμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με λίγα λόγια, φαίνεται καθαρά ότι παρά την σχετικά σημαντική μείωση αυτής της εσχροκέρδειας, όπως καταγράφεται και από τις στατιστικές σε σχέση με το πόσο μειώθηκε η τιμή των καυσίμων στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο, για να μην μας λένε από την κυβέρνηση ότι είναι επίτευγμα δικών τους, είναι επίτευγμα της πίεσης που έχει εξασκήσει μια ομάδα κομμάτων μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία και το κίνημα των καταναλωτών πάνω στις εταιρείες και πάνω στην κυβέρνηση. Δεν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης και προβάλλεται ως επίτευγμα το ότι έχει μειωθεί η τιμή των καυσίμων στην Κύπρο σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι μειώθηκε σε άλλες χώρες. Είναι αποτέλεσμα της πίεσης που έχουν εφαρμόσει τα κόμματα, ορισμένα κόμματα, και το κίνημα των καταναλωτών. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια και περαιτέρω μείωση, γιατί ακόμα δεν έχει μπει η Βουλή και η κοινωνία να ελέγξει αυτό το θέμα της εσχροκέρδειας των εταιριών, της εισαγωγής και διανομής των καυσίμων. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Γιατί ακούω ότι ο Υπουργός θα μας καλέσει σε λίγο να μας ενημερώσει για το ηλεκτρονικό σύστημα, λέει, πληροφόρησης που θα σου λέει πού είναι το πιο φθηνό. Μα δεν είναι η λύση αυτή. Ναι. Και με το κινητό σου να πηγαίνεις. Μα αυτά είναι μουσκουρούθια, είναι φιναθλήματα. Δηλαδή είναι το ελάχιστο αυτό για να πάει να κερδίζει ένα σεντ τη στιγμή που υπάρχουν πολύ περισσότερα υπερκέρδη πάνω σε αυτήν την τιμή, για να επιλέξεις ποιος θα σε κλέψει λιγότερο δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είμαι ικανοποιημένος και δεν είμαστε ψυχολόγοι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που προσεγγίζει το θέμα η κυβέρνηση και το Υπουργείο, το θέμα της εσχροκέρδειας πάνω στα καύσιμα. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά, κύριε Περδίκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έχουν πει βέβαια, κύριε Κώστα, ότι θα επανέλθουν με μια νέα σύσκεψη. Εντάξει, την είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν έγινε κάτι και με αυτή την σύσκεψη που έγινε. Δεν ξέρω αν θα γίνει με τη νέα που θα γίνει στις επόμενες μέρες, αλλά τα λέμε και αποτέλεσμα δεν υπάρχει, κύριε Κώστα. Ο κόσμος φωνάζει. Ακριβώς. Αγαπητές, πριν σας βάλουμε κάτω τα δεδομένα, όταν μιλούσαμε ξανά σε αυτήν την εκπομπή στις 5 του Αυγούστου, έγινε η πρώτη μείωση μετά από 5 μήνες συνεχόμενων αυξήσεων κατά 2,5 σεν μόνο στη βενζίνη. Τότε η τιμή του πετρελαίου στις 5 Αυγούστου, πριν 14 μέρες, ήταν $50 το βαρέλι. Σήμερα που μιλούμε, η τιμή του Αμερικάνικου Μπρεν έπεσε στα $39 το βαρέλι. Καμία μείωση δεν ανακοινώθηκε. Και δυστυχώς, ενώ η κυβέρνηση αναμένει τα αποτελέσματα μελετών, κάποιοι συνεχίζουν να εσχροκερδούν, συνεχίζουν να θησαυρίζουν και συγκεκριμένοι εταιρείες πετρελαιοειδών κερδοσκοπούν στο βάρος του καταναλωτή, στο βάρος του πολίτη. Εμείς είπαμε στις τελευταίες μας ανακοινώσεις την περασμένη Πέμπτη και χθες, ότι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και στο θέμα αυτό, στο θέμα της τιμής των καυσίμων,
δυστυχώς καλύπτει για μια ακόμα φορά το μεγάλο εγκεφάλιο. Και δυστυχώς για μια ακόμα φορά αφήνει απροστάτευτος στους πολίτες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπατε τότε, έχουν κουραστεί, έχουν βαρεθεί, ακούν υποσχέσεις ότι κάτι θα γίνει ή ότι κάποιος θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί ελπίς, με ζητήματα μεγάλων κεφαλαίων, του μεγάλου κεφαλαίου όπως είναι οι τράπεζες, ξαφνικά να φτάνουν στη Βουλή με νομοσχέδια τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να περάσουν, αν είναι δυνατόν διάμεσα, για να τους βοηθήσουμε. Όταν πρόκειται να προστατεύσουμε τον κόσμο, να προστατεύσουμε τους πολίτες, τότε να αναμένουμε μελέτες ή να τυρφάζουμε περί άλλου. Αναγνωρίζω και το λέω καθαρά ότι αυτό το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Αλλά επειδή κάποιοι το σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο, ότι χτες ο υπουργός, απαντώντας στη δήλωση που κάναμε, που έκανε εκ μέρους του κόμματος, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε, θα πρέπει να πούμε ότι ποτέ στην ιστορία των τιμών των καυσίμων δεν είχαμε αυτή την πτώση. Μέσα σε ένα χρόνο από τα 120 δολάρια του βαρέλι να φτάσουμε στα 39. Και επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος της κλέψας, της ασκροκέρδειας, όταν σκεφτείς ότι πριν ακριβώς 14 μήνες η τιμή του πετρελαίου διεθνώς ήταν 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Κύπρο ήταν 1,4. Σήμερα που είναι 39, που είναι 40 δολάρια το βαρέλι, είναι 1,28. Δηλαδή βάζοντας κάτω το μυαλό μου σκεπτόμενος, λέω, εάν αύριο η τιμή του πετρελαίου διεθνώς από τα 39-40 που είναι σήμερα πάει στα 100, πού θα πάει η τιμή των καυσίμων στην Κύπρο? Δεν έρχονται νέα φορτία. Υπενθυμίζω ότι ολάκερο Μάρτιο που είχαμε πτώσει 12 δολάρια διεθνώς, δεν είχαμε μια μείωση κατά ένα σεν. Υπενθυμίζω αυτό που λέγεται, δεν το γνωρίζω εγώ, αυτό που λέχθηκε πολλές φορές στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, ότι μια αύξηση κατά ένα σεν, αγαπητοί ελπίς, αποφέρει κέρδισες εταιρείες περίπου 8 εκατομμύρια το χρόνο. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές στο αρμόδιο Υπουργείο, γενικά στην κυβέρνηση, το τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα όλες τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγχτή. Για να διορθωθεί το ζήτημα της μεθοδολογίας αναφορικά με τον έλεγχο του κοστολογίου και γενικά των τιμών. Η ΕΠΑ θα πρέπει να τελειώσει ο συντομότερο δυνατόν την αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγει από το Δεκέμβριο και τα αποτελέσματα της να δημοσιοποιήσει. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι. Αλλά κυρίως θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση, βάζοντας το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, να συγκρουστεί με καταστημένα και να προχωρήσει ουσιαστικά να βελτιώσει ή να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού. Ο ίδιος ο υπουργός των περασμένων Νιόβρη στην Επιτροπή Εμπορίου έλεγε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει πρόβλημα. Το 85% των πρατηρίων ελέγχουν από τις εταιρείες. Για τους τελευταίους μήνες, πριν 2 μήνες περίπου, μάθαμε και το άλλο φοβερό. Ότι και οι 4 εταιρείες πετρελαιοειδών αγοράζουν τα καύσιμα τους από τον ίδιο προμηθευτή στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι καρτέλ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Κώστα. Εμείς για μια ακόμα φορά καθιστούμε υπεύθυνοι για αυτήν την ιστορία. Μιλώ για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, την εσχροκέρδεια, την κλοπή των πολιτών, την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να κινηθεί άμεσα, γιατί ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και δεν είναι δικαιολογία του ότι ήταν Αύγουστος τώρα, διότι ήδη Αύγουστος είναι αγαπητή τη. Είτε Χριστούγεννα είτε Πάσχα, η εσχροκέρδεια συνεχίζεται και η κερδοσκοπία εις βάρος του κόσμου. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας να τα δούμε σε πολύ λίγο. Ήταν αρκετά και πριν για το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Σύμφωνα και με τα όσα μετέδωσε χθες βράδυ το δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, φαίνεται ότι ο Γενικός Αγγελέας αποφάσισε να παραπέμψει τους 2 αστυνομικούς που είναι ύποπτοι για ξυλοδαρμό στο κακουριοδικείο. Κατηγορούνται για τα αδικήματα του βασανισμού που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και 14 χρόνια και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης εκ προθέσεως που επισύρει ποινή μέχρι ισόβιας κάθυρξης. Ο φάκελος στάληκε από την νομική υπηρεσία στην αστυνομική εισαγγελία της ΠΑΦΟΥ, η οποία θα καταρτήσει τα κατηγορητήρια και θα γίνει παραπομπή σήμερα ή το αργότερο αύριο στο κακουριοδικείο.
Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε τώρα με νομικούς. Να καλημερίσουμε για αρχή τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι ο Δώρος Ιωαννίδης. Καλημέρα, κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω αρχή με μια ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος της ΠΑΦΟΥ. Στην ουσία πληροφορίες είναι, έχουν δημοσιοποιηθεί στον τύπο ότι υπάρχει το ή μελετάται από την νομική υπηρεσία το ενδεχόμενο έναρξης ποινικής υπόθεσης εναντίον του δικηγόρου του θύματος επειδή δημοσιοποίησε το βίντεο. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε Ιωαννίδη? Δεν ξέρω και δεν έχω καμιά πληροφορία. Αλλά γιατί να υπάρχει κάτι τέτοιο? Το βίντεο είχε δημοσιοποιηθεί στην ίδια τη δίκη την οποία είχε, την οποία είχε κατηγορηθεί ο νυν παραπονούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης εναντίον των αστυνομικών. Δηλαδή το βίντεο είχε ήδη δημοσιοποιηθεί. Δεν ήταν κάτι το νέο. Άρα δηλαδή θα ήταν αβάσιμη μια τυχόν ποινική, να ανοιχτεί ποινική υπόθεση εναντίον του δικηγόρου γιατί το δημοσιοποίησε? Δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις, αλλά λέω ότι το βίντεο είχε δημοσιοποιηθεί στην ίδια τη δίκη, είχε προβληθεί μέσα στην αίθουσα εξ όσο αντιλαμβάνομαι. Ο δικηγόρος είχε ζητήσει και το επήρε νόμιμα από το δικαστήριο. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα. Γενικά εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την υπόθεση, κύριε Ιωαννίδη? Όπως τη βλέπει και όλος ο κόσμος. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η αστυνομία καθημερινά αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις με πρόσωπα τα οποία πολλές φορές είναι εγκληματικά, δημιουργούν προβλήματα και διαταράσσουν την καθεστική αντάξη, να το ονομάσω έτσι. Επομένως πρέπει η αστυνομία να σκέφτεται πώς θα καταστήλει αυτά τα εγκλήματα, χωρίς όμως και η ίδια να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Διότι ο σκοπός της είναι να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι να τα παραβιάζει. Επομένως εδώ οι δύο οι αστυνομικοί, αφού έκαναν το καθήκον τους, αφού συνελήφθηκε ο ύποπτος για το τι είχε κάνει, μετά που ανέθεσαν υπονόμιμη σύλληψη, δεν είχαν κανένα, μα κανένα δικαίωμα να τον κακοποιήσουν και όπως πολύ σωστά είναι το κατηγορητήριο, να τον βασανίσουν. Διότι όταν έχεις κάποιον υποσύλληψη, υπονόμιμη σύλληψη και τον χτυπάς, δεν είναι τίποτε άλλο από βασανισμός. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα και δεν τους δίνει κανένας αυτό το δικαίωμα. Και αντιλαμβάνομαι γι' αυτό η υπόθεση πάει απευθείας στο κακουργείο δίκαιο, διότι είναι αυτά τα αδικήματα του βασανισμού. Βεβαίως. Από όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα υφίστανται κάποιους περιορισμούς. Εκείνο που δεν υφίστανται κανένα περιορισμό και δεν μπορεί να υποστεί περιορισμούς είναι ο βασανισμός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βασανίζει άνθρωπο, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι και εγώ λέω ότι ναι, αντιλαμβάνουμε πόσο δύσκολο είναι να είσαι αστυνομικός καθημερινά, έχεις να κάνεις με εγκληματίες, με ναρκωμανείς, με τα πάντα. Ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά εσύ είσαι εκεί για να προστατεύεις τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι για να τα παραβιάζεις εσύ ο ίδιος. Αυτό πρέπει να γίνει αρχή και αυτό πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες. Ωραία. Λοιπόν, και σε σχέση με το πρώτο θέμα, ξεκαθαρίζεται ότι νομικά δικαιούται ο δικηγόρος να δώσει. Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ποιον είναι το παράπτωμα. Δηλαδή, έχει ο δικηγόρος κάθε οδήποτε τρόπο εμποδίσει την απονομή της δικαιοσύνης? Εγώ θα λέω πώς την έχει εμποδίσει, αφού το βίντεο ήδη υπήρχε στην διερευνητική αρχή, ήδη το βίντεο είχε προβληθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά το κυριότερο από δηλώσεις που άκουσα και του Προέδρου της Αρχής Διερεύνησης των Παραπώνων, πριν τη διερεύνηση του, πριν την κυκλοφορία του βίντεο, η Αρχή είχε στείλει στο εισαγγελέα το πόρισμα της ότι πρέπει να γίνει ποινική δίωξη στο αστυνομικό. Επομένως, πού και σε ποιο σημείο υπάρχει παρανομία εκ μέρους του δικηγόρου, πού έχει παρανομήσει? Ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Μας ακούει επίσης νομικός ο Πατρίκιος ο Παύλου. Καλημέρα, κύριε Παύλου.
Καλημέρα σα. Λοιπόν, στείλουμε και τι καλημέρε μα στην όμορφη Λεμεσό. Λοιπόν, μια χαρά είναι η Λεμεσό. Τα πράγματα όμω εδώ δεν είναι και τόσο καλά, κύριε Παύλου. Είναι σκηνέ και εικόνε και τέλο πάντων πράξει που μόνο ντροπή μπορούν να προκαλέσουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι καθαρά νομικά, εσεί πώ βλέπετε την υπόθεση? Να σα πω. Συμφωνώ με όσα είπε ο φίλο ο Δόρο. Και θα είμαι εγώ ακόμα πιο κάθετος και ακόμα πιο απόλυτος πάνω στο ζήτημα. Εγώ λέω ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία απλή παρανομία δύο αστυνομικών οι οποίοι έκαναν εκείνον που έκαναν το απαράδεκτο κλπ. Εδώ έχουμε θέμα συνωμοσίας με τη συμμετοχή πολλών. Εδώ αυτοί οι δύο αστυνομικοί είναι ξεκάθαρον ότι από κάποιους είχαν ειδοποιηθεί. Κάποιοι τους είχαν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν. Κάποιος τους έδωσε είτε το κλειδί είτε το άφησε σε σημείο που να μπορούσαν να το πάρουν. Κάποιοι εξαφανίστηκαν που έπρεπε να ήταν εκεί και να εμπόδιζαν αυτό το πράγμα. Σκόπιμα εξαφανίστηκαν. Ο υπεύθυνος του σταθμού που ήταν και δεν υπήρε χαπάρι. Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια συνωμοσία για να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το φοβερό, το απαράδεκτο από μέρους της αστυνομίας. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται ο εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών περίπου να δικαιολογεί αυτές τις ενέργειες και να λέει όλα εκείνα τα απαράδεκτα, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβω που είπε στην διάσκεψη που έδωσε. Και ερχόμαστε τώρα λίγο πιο κάτω. Πάμε στον κύριο Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος και παρουσιάζεται τώρα ότι καταδικάζει απόλυτα και ότι αυτόν και το άλλον. Να θυμίσουμε όμως τον κύριο Ιωάννη Νικολάου ότι ο ίδιος και πολλοί άλλοι είχαν απαιτήσει την παρέτηση του Υπουργού και την παρέτηση του αρχηγού της αστυνομίας γιατί κάποιος κατάδικος είχε δραπετεύσει. Και έλεγαν ότι έπρεπε να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες, ανεξάρτητα του ανεγνώριζαν ή όχι, και να παραιτηθούν. Τώρα, εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο κύριος Ιωάννης Νικολάου είναι πάρα πολύ εκτεθειμένος, όχι μόνον επειδή έχει πολιτικές ευθύνες, γιατί όργανα τα οποία υπάγονται στην πολιτική του δικαιοδοσία έχουν διαπράξει αυτόν το αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά και γιατί 2,5 χρόνια υπουργίας δεν έκαμε τίποτε για να αλλάξει αυτήν την νοοτροπία, αυτήν την κουλτούρα των αστυνομικών, ότι έχουν δικαίωμα κάποιοι νταΐδες να παίρνουν όποτε θέλουν τον νόμο στα χέρια τους και να κάνουν τους δικαστές και τους εκτελεστές των αποφάσεων. Αυτό είναι που είναι απαράδεκτο. Αυτή η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί και επικρατεί μέσα στις τάξεις. Γιατί υπήρχε ατιμωρησία, είναι αλήθεια κύριε Παύλου. Υπήρχε ατιμωρησία. Και να επιθυμίσουμε βέβαια για το περιστατικό που είπατε για την ευτυχία, ότι τότε ο Κύπρος Χρυσοστομίδης είχε παραιτηθεί όταν απέδρασε τότε ο Κίτας. Ακριβώς. Είχε να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες ο άνθρωπος, χωρίς να είχε γνώση των γεγονότων και παραιτήθηκε. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Ο κύριος Νικολάου είναι έχει άλλη αντίληψη για τις προσωπικές του ευθύνες και άλλη αντίληψη όταν πρόκειται για τα ίδια πράγματα για κάποιους άλλους. Mm-hmm. Είναι το γεγονός ότι όλοι οι άλλοι που είπατε πριν, γιατί είπατε ότι είναι μια αλυσίδα συνωμοσία, είπατε, κάποιοι από αυτούς θα διωχθούν πειθαρχικά, είναι ικανοποιητικό, λέτε, ή μπορεί να προέκυπταν και ποινικές ευθύνες εκτός από αυτούς τους δύο? Εγώ λέω ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Γιατί δεν συμμετείχα σε μια συμφωνία, σε μια συνωμοσία που δεν εγνώριζαν τι θα ήταν το αποτέλεσμα, τι θα γινόταν. Ο μόνος λόγος για τον οποίο έδωσαν αυτή την ευκαιρία στους τους δύο αστυνομικούς ήταν για να κάνουν ακριβώς αυτό που έκαναν. Άρα είναι συνένοχοι, είναι συνεργοί. Και όλη αυτή η αλυσίδα, αν θέλουμε να πάει το μήνυμα βαθιά μέσα στην αστυνομία για να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει νόμος, υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κανένα δικαίωμα να καταπατούν, πρέπει
το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Πρέπει όλοι όσοι συνωμότησαν, όσοι πήραν μέρος σε αυτήν την αποτρόπαια συνωμοσία, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τιμωρηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Παύλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε και κάτι για τον δικηγόρο. Ναι, ναι, για το βίντεο, ναι. Μα όταν το άκουσα εγώ, νόμισα ότι πρόκειται για έναν κακόγουστο. Κάποιοι έγραψαν ότι η νομική υπηρεσία ίσως μελετά το ενδεχόμενο να διωχθεί ποινικά. Να υπάρχει οτιδήποτε στον νόμο που να δημιουργεί αδίκημα στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ είχε δημοσιοποιηθεί το βίντεο, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος ο Δώρος, διότι η κατάθεση στο δικαστήριο ισοδύναμη με δημοσιοποίηση στο κοινό. Η δίκη είναι ανοιχτή, είναι δημόσια. Άρα λοιπόν, γιατί πράγμα να κατηγορήσουν τον δικηγόρο? Για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων? Αυτό και θα ήταν αστείο. Και το λέω για καλαμπούρι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει καμία βάση και νομίζω ότι απλά δημιούργησαν θέμα εκ του μηδενός. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παύλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, αφού βεβαίως επαναλάβω ότι σήμερα ή το αργότερο αύριο θα καταχωρηθούν οι υποθέσεις στο κακουργιοδικείο της ΠΑΦΟ. Αυτές είναι οι πληροφορίες ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να παραπέμψει απευθείας δική ενώπιον του κακουργιοδικείου αυτούς τους δύο. Οι υπόλοιποι πειθαρχικά θα διωχτούν. Και ο Παύλος εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για κάποιους και από τους υπόλοιπους, όχι μόνο για τους δύο αστυνομικούς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα βέβαια στο δικαστήριο. Εμείς ούτε δικάζουμε ούτε καταδικάζουμε, δεν είμαστε δικαστήρια, όμως κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Λοιπόν, ανοίγουμε το μέγα κεφάλαιο των προσφύγων. Αυτά που βλέπουμε καθημερινά, ειδικά τις τελευταίες μέρες, ειδικά η κατάσταση, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων προέρχονται από την Συρία. Εκεί που απλώς να υπενθυμίσω τις χθεσινές δηλώσεις και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας γνωστοποίησε αυτό που για όλους μας ήταν κοινό μυστικό, ότι θα αρχίσουν πλέον κοινές επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Συρίας. Θα κάνουν κοινούς βομβαρδισμούς. Βεβαίως πάντα η δικαιολογία όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων είναι ότι θα χτυπήσουν την τρομοκρατία. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι τζιχαντιστές. Στο πίσω μέρος του μυαλού νομίζω υπάρχει η σκέψη και το τελικό στόχος για να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Άσαντ στην Συρία. Αυτό όμως σημαίνει και άλλοι πρόσφυγες, χιλιάδες πρόσφυγες και άλλος πόνος. Και όπως έλεγα και χθες και θα το επαναλάβω, η πρώτη κραυγή του ανθρώπου είναι το κλάμα. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι ή παραμένουν άνθρωποι και κλαίνε, ή γίνονται τέρατα και κάνουν τους άλλους να κλαίνε. Να καλημερίσω την πρόεδρο του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης, την κυρία Σίλβα Τσιγκυρίδου. Καλημέρα, κυρία Τσιγκυρίδου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στις καλημέρες στους ακροατές. Είναι ειδικά το τελευταίο διάστημα αυτές οι εικόνες ντροπής. Κάνουν τον καθένα μας να γονατίζει μπροστά στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, επειδή βλέπουμε και τους Ευρωπαίους να συσκέπτονται και να προσπαθούν να βρουν λύσεις, δεν αγγίζει κανείς την ουσία του προβλήματος. Κυρία Τσιγκυρίδου, έχω την εκτίμηση. Τι λέτε εσείς ως Συμβούλιο Ειρήνης, ως Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης? Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Θέλω να προσθέσω ότι από χτες ελπίζω που σε άκουσα να λες αυτή, να τελειώνεις το ρεπορτάζ σου με αυτήν τη φράση ότι το παιδί, ο άνθρωπος γεννιέται κλαίοντας και με το κλάμα και μένει άνθρωπος και κλαίει ή γίνεται τέρας και κάνει τους άλλους να κλαίνουν. Τριγυρνούσε όλη την ώρα στο κεφάλι μου, πραγματικά. Αυτές οι σκηνές που βλέπουμε κάθε βράδυ στην τηλεόρασή μας, αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε, μας κάνουν πραγματικά να κλαίμε. Γιατί βλέπεις αυτές τις χιλιάδες τους ανθρώπους να φεύγουν από τη χώρα τους, δίνοντας τις περιουσίες, φορτώνοντας τα παιδιά τους, βρέφη, γυναίκες, εγγύους, σε μια βάρκα με αντάλλαγμα αντί, μια μικρή ελπίδα ότι δεν θα πνιγούν στη θάλασσα, ότι δεν θα πεθάνουν από ασφυξία στα μπάρια, αλλά θα φτάσουν κάπου ασφαλισμένα, γιατί η άλλη τους επιλογή ποια είναι? Να ταφούν κάτω από τα ρήπια των βομβαρδισμένων τους πόλεων ή να καούν στις φλόγες της χώρας τους που καίεται. Και τι έχουμε στην άλλη πλευρά? Έχουμε αυτούς που ευθύνονται να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και να αποφασίζουν
πώς θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα των προσφύγων, το οποίο πώς προσπαθούν να το σταματήσουν. Απλά συλλαμβάνοντας, όπως λένε, τους διακινητές, με το να κατάσχουν τα πλοία πριν να ξεκινήσουν, με το να κάνουν τα σύνορα των χωρών της Ευρώπης εντελώς απόσυτα. Και δεν αγγίζει. Όταν έχεις μια αιμορραγία, προσπαθείς να βρεις την αιτία και να τη θεραπεύσεις. Εδώ δεν αγγίζουν την αιτία. Η αιτία ποια είναι? Οι δικές τους πολιτικές, επειδή είναι οι δικές τους ευθύνες. Είναι οι δικές τους παρεμβάσεις, οι υπεριαλιστικές παρεμβάσεις σε αυτές τις χώρες, που στην προσπάθεια που κάνουν να χωρίσουν ξανά τον κόσμο, να ξαναχαράξουν τα σύνορα, να ελέγξουν τις πηγές της ενέργειας, σε αυτόν τον στόχο δεν φύγονται τίποτα. Οι ανθρώπινες ζωές είναι για αυτούς τίποτα. Παράλληλα έστησαν, εξέθεψαν, όπλησαν ομάδες οι οποίες, εναντίον των κυβερνήσεων, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα σχέδια τους. Ακόμα τις υποστηρίζουν και σήμερα, χρησιμοποιώντας σαν δικαιολογία τη δράση αυτών των ομάδων που τις χαρακτηρίζουν σήμερα τρομοκρατικές, επιτίθενται ξανά στις ίδιες χώρες. Οι δηλώσεις εχθές από την Τουρκία ήταν σαφείς. Εκτός από αυτά που είπετε, ότι να βομβαρδιστεί η Βόρειο Συρία για να αποχωρήσουν οι τυχατιστές, σε κάποιες δηλώσεις ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει και ο Άσαντ να πάρει το μήνυμα και να επιστρέψει στις συνομιλίες. Η στάση είναι εντελώς ξεκάθαρη. Ξέρετε, επειδή δυστυχώς βλέπουμε αυτοί οι άνθρωποι τώρα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον θάνατο, που βλέπουμε συνανθρώπους μας ανά το παγκόσμιο στην θέα αυτών των ανθρώπων να μηδιούν και να αντιδρούν, είναι δύσκολο να το σκεφτεί ένας ανθρώπινος νους ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά, αλλά νομίζω είναι στο ευρύτερο, ώσπου δεν λέμε καθημερινά τις αιτίες και δεν θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να μας φάνε το φαΐ μας. Δηλαδή, πέραν της Συρίας που είναι ο πόλεμος, υπάρχουν πρόσφυγες από χώρες που είναι και πλούσιες, αλλά τον πλούτο τους τον κλέβουν κάποιες χώρες που σήμερα κλαίνε και προσπαθούν να βρουν λύση. Αν είναι τέλος πάντων λύση αυτό που προσπαθούν να βρουν. Ας πούμε τώρα σκέφτονται για ένα ενιαίο σύστημα χορήγησης ασύλου. Αλλά αυτό είναι, πώς το λέτε και εσείς, στον καρκίνο δεν δίνεις ένα πανατόλ. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κάποιος βέβαια θα μπορούσε να πει ότι και πριν από αυτόν το κύμα των προσφύγων, ιδιαίτερα από το Συρία, οι αριθμοί λένε ότι τον Ιούλιο μόνο έχουν πάει στην Ελλάδα 50.000 άνθρωποι. Πάνω από 80% είναι από τη Συρία. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και πριν από αυτόν το κύμα των προσφύγων υπήρχαν μετανάστες. Υπήρχαν χιλιάδες κόσμος που προσπαθούσε από την Βόρεια Αφρική να περάσει στην Ευρώπη. Βέβαια αυτοί προσπαθούσε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν για ένα κομμάτι στο μήνυμα, για μια δουλειά. Και έρχονται από χώρες οι οποίες είναι πλούσιες. Θα μπορούσαν με τους φυσικούς τους πόρους να θρέψουν τον κόσμο τους επάπειρο. Αλλά ελαττούνται. Υπάρχει μια κάστα, μια ομάδα ανθρώπων, ένα κομμάτι μέσα και μικρό του πλανήτη, μικρό να πω του πλανήτη, που λαϊλατεί τον πλούτο ολόκληρο του πλανήτη. Είναι, όταν σκεφτείς από ποιες χώρες της Αφρικής έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά, από ποιες χώρες αραβικές έρχονται. Αυτές οι χώρες είναι πλούσιες, απλά δεν τους αφήνουν κανέναν πόρο. Δεν τους αφήνουν κανέναν πόρο. Και γι' αυτό αρχίζουν να μπαίνουν όλα αυτά τα μέτρα. Μιλάω άλλα κριτήρια. Μα εδώ άλλα κριτήρια αποδοσής προσφύγων. Μα εδώ έχουν εκχωρήσει με ευρωπαϊκή οδηγία την απόφαση για το ποιος δικαιούται να είναι πρόσφυγας σε ποιους. Στις αεροπορικές εταιρείες. Πηγαίνεις να πάρεις ένα αεροπλάνο να πας κάπου και αν χρειάζεσαι βίζα, δεν σε βάζω στο αεροπλάνο. Έχουν εγκλωβίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους στις χώρες τους. Δεν τους αφήνουν άλλον τρόπο διακίνησης παρά αυτό. Με τις βάρκες και με τα φωσκωτά. Δηλαδή τα πράγματα είναι τραγικά. Πρέπει να αντιδράσουμε. Δηλαδή είναι και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, είναι να αντισταθούμε σε αυτόν τον ρατσισμό ο οποίος γεννιέται στις χώρες υποδοχής. Έντεχνα προσπαθούν να μετακινήσουν τα προβλήματα της κάθε χώρας. Την ανεργία, τη φτώχεια, στους όμους του μετανάστων. Έρχονται με σαν το ψωμί μας. Και αφήνουν τις μεσοδεύτερες πολιτικές της κάθε χώρας στο πυρόβλημα. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια και το άλλο, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους όχι μία, αλλά ιμπεριαλιστικές πολιτικές έριξαν στη χώρα μας, στην κάθε χώρα, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που τους αξίζει. Σαν ανθρώπους.
και όχι χαζό. Γιατί πραγματικά υπάρχουν σκηνές που μας λυπούν. Βέβαια, παράλληλα να πούμε ότι υπάρχουν και τέτοιες εκφυλώσεις ανθρωπισμού που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι. Αυτές πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνει κανόνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Τιγκυρίδη. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο και σας διέκοψα? Ευχαριστώ. Όχι, ναι. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να επαναλάβω έτσι παλαιότερα που είχαμε διαβάσει μια επιστολή της φίλης της Μαρίας της Χρυσάνθου, γράμμα από τη θάλασσα. Θυμάστε όταν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους που πνίγηκαν, οι οποίοι βεβαίως σχεδόν καθημερινά είναι τέτοια τα φαινόμενα. Αλλά έτσι μια παράγραφος σε αυτό το γράμμα της Μαρίας Χρυσάνθου που λέει: «Μην κυνηγάς μόνο τους λαθρέμπορους που εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη μου να ζήσω. Κυνήγησε αυτούς που μου στέρισαν την ελπίδα να ζήσω στον τόπο μου. Κυνήγησε αυτούς που κατάντησαν μοναδική μου σανίδα σωτηρίας τους λαθρέμπορους. Μην καταστρέφεις μόνο τα πλοία τους, κατέστρεψε τον πόλεμο, την ανέχεια και την απελπισία που με οδηγούν σε αυτά. Εδώ κρύβεται όλη η ουσία». Με τι συνοδεύετε τον πρωινό σας καφέ? Με Άστρα 92.8. Λοιπόν, είπαμε για τα μηνύματα προηγουμένως, είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω ένα-ένα, να τα ομαδοποιήσω. Η πρώτη φουρνιά, αν μου επιτρέπετε ο όρος των μηνυμάτων, έχει να κάνει με τις ιδιωτικοποίησεις. Η πλήστη από εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματα εστιάζεται την προσοχή στον ρόλο του Δημοκρατικού Κόμματος και τι θα κάνει, αν θα ψηφίσει ή όχι για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ήταν οι αναφορές για τον κύριο Τριφωνίδη. Κάποιοι θεωρούν ότι το δίκο συνενεί και συμφωνεί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κάποιοι λένε ότι έχουν κάνει πλακάκια. Υπάρχει ένας ακροατής, ο φίλος 163, που θεωρεί ότι δεν είναι οι εργαζόμενοι όλοι συνειδητοποιημένοι ταξικά, λέει. Υπάρχει και μια μερίδα που εργάζονται στους μη κρατικούς και επειδή είναι ευνοημένοι, όπως λέει, του συστήματος, είναι ακολουθή του. Να μην διαβάσω το επόμενο, είναι άποψη του ακροατή. Καλό είναι, είπαμε όμως πολλές φορές, να το λέμε ότι δεν πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχει διάσπαση της εργατικής τάξης, πρέπει να είναι ενωμένη. Σίγουρα όλοι το ξέρουμε, δημόσιος ή μη δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μεγάλη έτσι διάσταση, κάποιοι με ευνοϊκότερους όρους από κάποιους άλλους. Δεν ήταν όμως ευθύνη των εργαζομένων. Δηλαδή, αν εγώ δούλευα στο δημόσιο και μου έδιναν 3.000 ευρώ, δεν φταίγα εγώ. Εγώ τα έπαιρνα και βεβαίως καλά τα έπαιρνα. Να έκανα και τη δουλειά μου, βέβαια, σωστά. Αλλά το σύστημα είναι που πρέπει να δούμε και είναι το σύστημα που γεννά όλες αυτές τις αντιθέσεις. Και βεβαίως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά πρέπει, θα το επαναλάβω, πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι η ιδιωτικοποίηση, το γεγονός ότι θα ξεπουληθεί δημόσιος πλούτος, οι μη κρατικοί οργανισμοί, οι οποίοι είναι κερδοφόροι και επιστρέφουν χρήματα στο κράτος και εμείς θα τα δώσουμε έναντι πινακίου φακής στους ιδιώτες. Αυτή είναι η ουσία στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω είναι θετικό ότι όλες οι συντεχνίες σε όλες τις μη κρατικούς οργανισμούς που είναι τώρα στην πρώτη γραμμή, δηλαδή η ΣΥΤΑ και οι Αρχιλιμένων, το τονίζουν αυτό το πράγμα, ότι δεν θέλουν να γίνει ιδιωτικοποίηση και εναποθέτουν τις ελπίδες στα κόμματα, στην Βουλή, όταν θα πάει το νομοσχέδιο στην Βουλή. Γι' αυτό και εστιάζουν την προσοχή στο Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί έχουμε δεδηλωμένη θέση από μέρους του ΔΣ που είναι υπέρ, δεδηλωμένη θέση από μέρους του ΑΚΕΛ που είναι κάθετα εναντίον, οπότε το δίκο είναι που θα γύρει την πλάστιγγα. Μέχρι τώρα πάντως είναι αλήθεια ότι ψήφιζε με ό,τι έφερνε η κυβέρνηση. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Άλλοι διερωτούνται πού είναι οι αγανακτισμένοι και γιατί τώρα δεν είναι αγανακτισμένοι. Να μην επαναλάβω αυτά με τα χρήματα, ρε παιδιά. Υπενθυμίζει άλλος ακροατής ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου, επειδή διακυβέρνησε τη Χριστόφια, μας θύμιζε για τα καύσιμα που είναι ακριβά και θυμάστε εκείνο το show που έκανε με το αυτοκίνητό του. Τώρα πού είναι, λέει ο Αντώνης, να πάει να αγοράσει καύσιμα, που δεν είναι σίγουρα από τα πιο φτηνά. Οι εταιρείες καυσίμων εσχροκερδούν, λέει άλλος. Οι τιμές πώλησης είναι 1,26 ή 95 οκτανίων, τιμή που ήταν όταν το βαρέλι ήταν 120 περίπου δολάρια. Τώρα μας κλέβουν φανερά. Πού είναι ο κύριος Νεοφύτου να πάει να γεμίσει τον τσιπάκι του, εκτός και αν το πούλησε. Και τώρα το βαρέλι είναι 39 δολάρια το βαρέλι είναι το πετρέλαιο. Και την αγοράζουμε τη βενζίνη σχεδόν 1,26, άλλοι 1,25, πάνω κάτω.
για τα χρηματιστήρια διεθνώς, λέει άλλος. Τι γίνεται, υπάρχουν μεγάλες πτώσεις. Να δούμε και να έχουμε και την άποψη τέλος πάντων των ειδικών. Είναι αλήθεια, χθες είχαμε μαύρη Δευτέρα στα χρηματιστήρια διεθνώς που χάθηκε 1 τρισεκατομμύριο. Σοκ και δέος προκάλεσε στα χρηματιστήρια παγκοσμίως από την Ασία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Χθες είναι η μαύρη μέρα, όπως χαρακτηρίστηκε από οικονομολόγους. Κύριες αιτίες, λένε, είναι της παγκόσμιας κατρακύλας, είναι από τη μια οι μεταρρυθμίσεις, λέει, που γίνονται στην Κίνα, η πτώση του Γουάν, και από την άλλη η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων να προχωρήσουν σε αύξηση των καταθετικών τους επιτοκίων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει ένας ακροατής που θεωρεί ότι έχει αντίθετη άποψη σε σχέση με τους αστυνομικούς. Ακούμε, λέει, ότι οι αστυνομικοί βασάνισαν τον αθώο μαχαιροβγάλτη, αλλά κανείς δεν σκέφτεται πόσο θα βασανιζόταν ένας γονιός αν μαχαίρωνε το παιδί του. Καταντήσαμε να βασανίζουμε την αστυνομία. Δεν είμαι, λέει, αστυνομικός, όμως όλα έχουν όρια. Ακούμε τους μεγαλοδικηγόρους να λυπούνται. Ποιον παρακαλώ, το Φωνιά? Πρέπει όλοι πλέον να φοβούνται τις συνέπειες του νόμου. Δέστε που καταντήσαμε με το μάνα μου και χαρώσε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κάποτε πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σκληρά αλλά ρεαλιστικά. Απλώς εγώ να σου πω, φίλε ακροατή, καταρχήν ο συγκεκριμένος δεν είναι Φωνιά. Να τα πάρουμε από την αρχή. Όταν ένας επιλέγει να πάει να καταταχθεί στην αστυνομία, είτε στο στρατό, αλλά αφού μιλάμε για την αστυνομία, βεβαίως είναι η δουλειά του να εφαρμόζει τον νόμο και την τάξη, και βεβαίως ξέρει ότι θα έρθει αντιμέτωπος και με φωνιάδες και με ληστές και με οποιουσδήποτε άλλους που τέλος πάντων κάνουν παράνομες πράξεις. Η δουλειά του όμως είναι να εφαρμόζει τον νόμο και την τάξη. Τα είδατε όλοι, δεν έχει καμιά σχέση το ένα περιστατικό με το άλλο. Αυτός που μαχαίρωσε τον αστυνομικό, και καλά έκανε η δικαιοσύνη και τον τιμώρησε. Δεν έπρεπε όμως η αστυνομία, ακριβώς γιατί φορεί στολή, να κάνει αυτά που έκανε. Ούτε σε αυτό αμήνα ήταν, ούτε οτιδήποτε. Και νομίζω δεν πρέπει να τα δεχόμαστε αυτά. Η δουλειά της αστυνομίας είναι να εφαρμόζει τον νόμο και την τάξη και όχι να βασανίζει. Διαφορετικά, αν είναι να λέγαμε και στους αστυνομικούς, τους φωνιάδες να τους δολοφονούν. Δολοφόνησες κύριε, έλα να σε δολοφονήσω κι εγώ. Έκλεψες κύριε, ξέρω εγώ, έλα να σου κάνω κι εγώ. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Άστρα 92-8. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρό. Η συνταγή μια έννη. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτηνιάς και του σιδέρου. Λοιπόν, άντε να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Καλημέρα, Κατρίνα. Καλημέρα, Έλπις, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με νίκη της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου επί της Αγίας Νάπας με 2-0. Θεωρητικά εκτός έδρας, αλλά για να πάει έδρα του Τάσος Μάρκου. Δύο γκολ που σημειώθηκαν προς το τέλος του κάθε μηχρόνου. Στο 45 Βαλιανός άνοιξε το σκορ. Ο Ντίξον στο 89 διπλασίασε τα τέρματα για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιστρέφει δυναμικά το Παραλίμνη. Ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομάδα των Βυσσινή. Στα υπόλοιπα θέματα, πριν πάω μάλλον στα υπόλοιπα θέματα, να υπενθυμίσω την επόμενη αγωνιστική. Δόξα Κατοκοπιάς ΑΕΚ Λάρνακας, Εθνικός Ομόνια, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Απόλλωνας, ΑΕΛ Αγία Νάπα. Αυτό το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών. Θυμίζουμε τι ισχύει, είναι τα 40 εισιτήρια που δίνονται από την ΚΟΠ και έχουν δικαίωμα βέβαια οι συνταξιούχοι και οι ανήλικοι έως 12 ετών συνοδευόμενοι από τις μητέρες τους. Από ΕΛ Πάφος και Άρης Ερμής Αραδίπου. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν τη δεύτερη αγωνιστική. Αμέσως μετά
δηλαδή την επόμενη αγωνιστική δεν θα έχουμε, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου δεν θα έχουμε αγωνιστική δράση λόγω εθνικής ομάδας. Θυμίζω ότι η Κύπρος αγωνίζεται στις 3 του Σεπτέμβρη με την Ουαλία και στις 6 του μηνός με το Βέλγιο και τα δύο παιχνίδια στην Κύπρο εντός έδρας. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ της Ομόνιας συνεχίζεται η προσπάθεια των δικούντων για τον Δημήτρη Χριστοφή. Εχθές έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν στην ατζέντα το θέμα. Αυτό που βγαίνει, έλπισε κυρίες και κύριοι, είναι ότι γίνεται μια τελευταία προσπάθεια για τον Κύπριο επιθετικό, μεσοεπιθετικό, για να ενταχθεί στο ρόστερ της Ομόνιας. Ανοίχθηκε λογαριασμός, φίλοι της Ομόνιας ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία και έχει ανοιχθεί λογαριασμός για να βοηθήσει και ο κόσμος, έτσι ώστε ο Δημήτρης Χριστοφή να ενταχθεί στους τριφυλοφόρους. Δόθηκε ήδη ο αριθμός λογαριασμού. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν μέσα στο διαδίκτυο και να ενημερωθούν για τον αριθμό του λογαριασμού. Και το ελάχιστο ποσό έχουμε μάθει ότι είναι στα 20 ευρώ όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, το οποίο προετοιμάζεται για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με την Αστάνα στο Γασιπί, ήδη στην Κύπρο έφτασε ο Ριντινός ο Καβενάκη. Θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Στα αγωνιστικά του ΑΠΟΕΛ κανονικά προπονηθεί και ο Μακρύδης και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι. Κατάμεστο το Γασιπί, ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος καλείται να ανατρέψει το εις βάρος το αποτέλεσμα το 1-0 της ΙΤΑΣ στο Καζακστάν. Λοιπόν, στην ανόρθωση σε πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις και εκεί στο μεταγραφικό κομμάτι. Η διοίκηση της Μεγάλης Κυρίας καταβάλει προσπάθειες για ένταξη ακραίου επιθετικού στην ομάδα. Περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις και θα δούμε. Οι ομάδες μας καταβάλουν κάποιες προσπάθειες λίγες μέρες πριν από την λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Να πούμε ότι στη Νέα Σαλαμίνα ανακοινώθηκε ο Ντράκαν Ζάρκοβιτς, ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους, 29χρονος Σέρβος αμυντικός, μια κίνηση η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια των Ερυθρολεύκων στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Στους Ερυθρόλευκους να πούμε ότι χθες εκδόθηκε ανακοίνωση από τη διοίκηση και εκφράζουν την στεναχώρια τους και τις απολογίες τους για το ότι η Νέα Σαλαμίνα δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε προχθές απέναντι στην Ομόνια, ενώ είχε προηγηθεί με 3-1, έχασε τελικά με 5-3. Χθες έγιναν και κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, θυμίζω, στον Άστρα. Παρουσιάστηκε πολύ ενοχλημένος ο κύριος Πάρης Ανδρέου με αφορμή τα όσα ακούστηκαν αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ομόνια. Είπε μεταξύ άλλων ότι μπορεί να καταλάβει την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, για το αποτέλεσμα της ΙΤΑΣ και με τον τρόπο που ήρθε αυτή η ΙΤΑ. Μπορεί να καταλάβει με την κριτική, αλλά αυτό που δεν μπορεί να ανεχθεί από μερικούς που λέγονται φίλοι της Νέας Σαλαμίνας είναι ότι με την πρώτη, αποτυχία κάποιοι πετούν χολή, είπε χαρακτηριστικά, και αυτούς δεν τους θέλουν στο γήπεδο. Κάποιοι βλέπουν φαντάσματα όταν μιλούν για στημένα παιχνίδια και αποχώρηση ποδοσφαιριστών. Αυτή τους κάλεσε να βρουν κάποια άλλη ομάδα να ασχολούνται και να μην ασχολούνται με η Νέα Σαλαμίνα. Ήταν δηλώσεις που έγιναν το μεσημέρι στον Άστρα. Λοιπόν, Έλπις, πάμε να δούμε το μεγάλο παιχνίδι στην Αγγλία, παιδιά, αυτοί που ενδιαφέρονται, Arsenal, Liverpool, 0-0. Είχαμε και 3 δοκάρια του κάτω το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερα ούτε μία ούτε η άλλη ομάδα να σκοράρουν. Η Liverpool που είχε 2 δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο, η Arsenal είχε δοκάρια στην επανάληψη. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το μεγάλο παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα, 25 Αυγούστου 2015. Θα ξεκινήσουμε
με την Goal News σήμερα, Ελπής. Και αμέσως μετά θα πας στην Sport A. Goal News λοιπόν, φιλελεύθερος, για το χατήρι του Δημήτρη. Η επιθυμία του Χριστοφή να συνεχίσει την Ομόνια είναι επιπλέον λόγος για αναζήτηση ρευστού, για να φορέσει πάλι ο παίκτης τη φανέλα με το τριφύλι. Ομάδα πρωτοβουλίας εξωδικών των παραγόντων προχώρησε σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε συνεργατικό ταμιευτήριο για κατάθεση χρημάτων από οπαδούς του σωματείου, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι το τι θα γίνει με το ποσό που οφείλει ισιών στην Ομόνια, 150.000 ευρώ από τον περασμένο Αύγουστο, και το οποίο, και από το οποίο ο Ελβετικός Σύλλογος επιθυμεί να απαλλαγεί και να ελευθερώσει τον ποδοσφαιριστή. Κόφτη στόπερ θα ένταξει το ρόστερ της η Ομόνια, κάτι για το οποίο αναμένεται να αποφασίσει σύντομα ο Κώστας Καϊάφας. Η παρουσία του κόσμου στον Αντώνης Παπαδόπουλος θύμισε τη σεζόν 2007-2008. Αυτό είναι αλήθεια, μας το είπε ο Μαρίνος Μήτρου χθες. Αυτό μου θύμισε και εμένα. Το Αντώνης Παπαδόπουλος είχε να γεμίσει από φίλους της ανόρθωσης από το 2008, από εκείνο το μάτς της Ευρώπης, τα προκριματικά του Champions League με απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιός. Χθες ήταν γεμάτο και αυτό δείχνει ότι παρά τα προβλήματα που έχει η μεγάλη κυρία, ο κόσμος πιστώνει και πιστεύει και στους παίκτες και στην τεχνική ηγεσία αλλά και στην διοίκηση. Και νομίζω οι ποδοσφαιριστές δικαιώσαν τους φίλους της ανόρθωσης και τους έκαναν ευτυχισμένους. Ναι. Ενώ είδαν ωραίο ποδόσφαιρο, νίκησαν, πήραν το πρώτο ντέρπι της χρονιάς. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν ήταν μόνο το ότι η ανόρθωση νίκησε στην πρεμιέρα την ΑΕΛ. Ήταν το ότι η ανόρθωση εδώ και 2 χρόνια μένει εκτός Ευρώπης. Mm-hmm. Όμως ο κόσμος δείχνει με τη στάση του ότι εμπιστεύεται ότι κάτι καλό γίνεται σε αυτή την ομάδα. Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που έχει η ανόρθωση, αλλά βλέπει ότι γίνεται δουλειά. Mm-hmm. Για να δούμε. Ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει. Δείχνει. Αλλά φαίνονται σημάδια αβελτίωσης χρόνο με το χρόνο. Κρατά την ουσία ο Απόλλωνας, εκείνο που μέτρησε στον αγώνα με τον Άρη ήταν οι 3 βαθμοί, δυσκολεύτηκαν με την ομάδα σε ελαφρά ταξιερχίας. Το πιο λαμπρό αστέρι, ο Καβενάκη, προσγειώθηκε στην Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές και να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ του Αποέλ. Ο Πασιέντσια καταστρώνει τα πλάνα του για τον μεγάλο αγώνα της Τετάρτης με την Αστάνα. Στην Κύπρο η Καζάκη χωρίς το μεγάλο του αστέρι του Μάση, ο οποίος τιμωρήθηκε από την UEFA με 6 αγωνιστικές, να πούμε, για την αποβολή του στο μάτς με την Ελσίνκη. Αναγνώρισε και επιβράβευσε η ΑΕΚ ανανέωση το συμβόλαιο του Σάβη Ρόκα μέχρι το 2017, ο λόγος για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας της Λάρνακας. Νομίζω ότι ο χρόνος πιέζει, πάμε γρήγορα. Στη Sport Day, ναι. Μεγάλη μεταγραφή του Αποέλ είναι από χθες στην Κύπρο. Υποσχέθηκε να βάλει πολλά γκολ με την φανέλα του θρύλου. Μιλάμε βέβαια για τον Καβενάκη. ΑΕΚ επιβράβευση με επέκταση στον Ρόκα. Απόλλωνας ο αθόρυβος του Ραμ και η δημιουργική μέση. ΑΕΛ ποντάρει πολλά στον Νιάνγκ και στην μεταγραφή. Αγιανέα Ένωση 0-2, επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια με νίκη για τους Βυσσινοί. Εδώ νιώθω σημαντικός, είναι δηλώσεις του Ντλοβού της ανόρθωσης, και πιο δυνατά για Χριστοφή η Ομόνια, αυτά από τη Sport A. Πάμε στον κόσμο το σπορ, εφημερίδα Χαραυγή. Η αγωνία χτυπά πράσινο, φωτογραφία του Δημήτρη Χριστοφή. Η κρίσιμη μέρα στην προσπάθεια της Ομόνιας για επιστροφή του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Συστάθηκε η ομάδα πρωτοβουλίας για να βοηθήσει οικονομικά τη διοίκηση, ενώ άρχισαν παρεμβάσεις, γράφει εφημερίδα, από το ΑΠΟΕΛ. Ανακοίνωσε Νιάνγκ η ΑΕΛ, ιδανική επιστροφή. Η Ένωση Νέων Παραλίμνιου επανήλθε δυναμικά, νίκησε 2-0 την Αγία Νάπα στην πρεμιέρα. Μήνας εθνικών ο Σεπτέμβρης, παίρνει ακραίο επιθετικό η ανόρθωση, έμεινε ελεύθερος ο Τσίνα από τον Ερμή. Για το κομμάτι εδώ που γράφει η Χραυγή για το άρχισαν παρεμβάσεις από το ΑΠΟΕΛ, ακούστηκαν σε επίπεδο πληροφοριών κάποια πράγματα, τουλάχιστον αυτά τις τελευταίες μέρες είχαν ενημερωθεί και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι, δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό που μας επιβεβαίωσε χθες ο Νεκτάριος Πετεβίνος, τον Άστρα, είναι ότι σίγουρα μετά την Καβενάκη θα υπάρξει άλλη μια προσθήκη. Τον ρώτησα αν αυτή η προσθήκη θα γίνει πριν ή μετά το παιχνίδι με την Αστάνα. Και είπε ότι δεν έχει σημασία εάν θα γίνει μεταγραφή, αν μπει στους ομίλους του Champions League ή αν η μεταγραφή έχει σχέση και με το παιχνίδι της πρόκρισης στους ομίλους του Champions League. Είπε ότι δεν έχει σχέση, η απόφαση ελήφθη και ότι θα πάρουν ακόμη έναν ποδοσφαιριστή.
Έλεγα λοιπόν για τις, ότι ακούστηκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται, που λένε ότι ναι και ο ΑΠΟΕΛ έκανε την προσπάθειά του, η οποία μας είπαν ότι έπεσε στο κενό γιατί ο παίχτης προτιμά Ομόνια. Θα δείξει, χρόνος θα δείξει. Δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι, γιατί λέω, επαναλαμβάνω, ότι οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες. 5 ομάδες παίρνουν εισιτήριο για τους ομίλους απόψε στο Champions League. Επέλεξε την τελική 12 για το Ευρωμπάσκετ το Κατσικάρης, την τελική ευθεία για το Παναλυπτικό με την Αστάνα το ΑΠΟΕΛ, επιστροφής προπονήσεις και δουλειά ενόψη δόξας στην ΑΕΚ Λάρνακας. Διπλό στο Αγρίνιο με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, έχανε με ένα 0, το γύρισε στην επανάληψη. 2-1, γυρίζω σελίδα στη Νέα Σαλαμίνα, έκανε ποδαρικό η A-Bar στην Ισπανία, ισοπαλία η Arsenal και Liverpool. Πάει με Μπάμε Καβάνι η Arsenal, περιμένει αντίπαλο Μάρκος Παγδατής στην Κύπρο για το ΑΠΟΕΛ ο Φερνάντο Καβενάκη. Λοιπόν, τρέχουμε. Κατερίνα, Sport Time σημερινή ήρθε πανέτοιμος για τον Καβενάκη. Ίστατη προσπάθεια για Τζίμι στην Ομόνια. Ομάδα με χαρακτήρα στην ΑΕΚ. Βαθμοί και εντυπώσεις στην Ανόρθωση. Και έχει δύο στόχους ο Απόλλωνας. Βελτίωση στην αγωνιστική παρουσία και ενίσχυση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αυτά από τη σημερινή. Κλείνουμε με τον πολίτη. Έτσι, γρήγορα, Κατερίνα. Κλείσουμε με τον πολίτη, με το γήπεδο. Πάρτε όλη θέση είναι ο τίτλος του πολίτη. Με φωτογραφία ολοσελίδη του ΑΠΟΕΛ. Κατάμεστο θα είναι το Κασιπί, αυτό είναι σίγουρο. Στάζουν μέλη για τον Μαρτίνες στην Ανόρθωση. Χρειάζεται επίστοση χρόνου στον Απόλλων. Ολονύχτιο θρίλερ για τον Δημήτρη Χριστοφή, γράφει στο ένθετο ο Πολίτης. Και στην πίσω σελίδα ο Πολίτης, αν δεν προκύψει κάτι το συγκλονιστικό, θα ανακοινωθεί σήμερα από τον Αποέλο. Καβενάκη, συνεπής, λέει η εφημερίδα. Επέκταση συνεργασίας με Τσάβη Ρόκα στην ΑΕΚ. Ενίσχυση με Χάρη Κυριάκου, ο εθνικός Άχνας. Απόδραση από το Αγρίνιο με Μπέρκ, Πανετολικός Παναθηναϊκός 1-2. Επιστροφή στα Σαλόνια με νίκη για το Παραλίμνη. Και άσφαιρο τον τέρπι, Arsenal Liverpool 0-0. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την πρωινή έκδοση οδηγεί με ασφάλεια το BMW 518 Diesel. Αποκτήστε το με 31.900 ευρώ και με δωρεάν προγραμματισμένο σέρβις για 5 χρόνια.